Να σου πω κάτι. Έχουμε ξεβλαχέψει τελευταία χρόνια. Ναι. Κάτι τα Halloween. Ναι. Κάτι τα St. Patrick. Κάτι το Super Bowl. Ναι. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ας πούμε. Και το καλλιτεχνικό κάτι πατινάς μπήκε στη ζωή μας τις προάλλες. Βέβαια, με το κορμάκι εκείνο που είχαμε το θέμα, λες. Ναι. Λοιπόν, έχουμε γίνει πολίτες του κόσμου. Καλά, από NBA δεν συζητάμε, το παίζουμε στα δάχτυλα τώρα, εντάξει. Δηλαδή, NBA είναι σαν να κατεβαίνει, ας πούμε, σαν πέρα κλουμπ. Κουκουβάωνες, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, είναι, κάνω έτσι να δω και ένα παιχνίδι. NBA είναι, είναι σαν να μπαίνεις σε καφενείο και να ρωτάς ποιος ξέρει τάβλη. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι το πράγμα. Ναι. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουμε πάει σε άλλα πλέον, ας πούμε, μύγη και πλάτη. Ναι, δηλαδή, όχι όλοι, αλλά κάποιοι έχουμε πάει. Ρε παιδί μου, όχι όλοι. Τι θα πει όχι όλοι. Αν είναι κάποιοι, είναι όλοι. Σωστό. Γιατί μετά θα πει ο άλλος, είδε, ας συμμετάσχεις, θα πεις, ναι παιδιά, να σου πω και εγώ τη γνώμη μου, ξέρω για τον Brady. Σωστό, σωστό, σωστό. Που αυτό με τη Ζιζέλ και ξέρω εγώ τι και έξι κατακτήσια. Δύο πράγματα να έχεις δει, κάνεις μετά το πουλμούρ. Ναι. Καταλαβες. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Ξεβλαχέψαμε. Αληθές. Βγήκαν από το καβούκι μας. Αληθές. Αλλά σαν το Χονδροθύμιο κανένας. Εντάξει ρε φίλε, ο Χονδροθύμιος πάντα ήταν πολύ του κόσμου. Ρε παιδί μου, πες μου, εκεί που μεγάλωνες, έτσι. Ναι. Που μεγάλωνες, ας πούμε, στο Γκίζι, αυτά, ναι. Τίμια. Ναι. Εσύ τι έζησες, Κώστα, μεγάλωσες, μια πανάθα γνώρισες, πανάθα η γειτονιά, η αγάπη, μια αγάπη στην καρδιά, πανάθα στο πινκ πονγκ, πανάθα μπάσκετ, πανάθα ποδόσφαιρο κτλ. Τι κάναμε παραπέρα, Κώστα, παίζαμε λοιπόν ένα μπασκετάκι, παίζαμε ένα πινκ πονγκ και παίζαμε ένα ποδόσφαιρο, ξέραμε ότι υπήρχε ένα βόλι. Ναι. Εντάξει. Α. Και μέχρι εκεί. Και μέχρι εκεί. Λοιπόν, ξεκίνησε η δημοσιογραφική σου καριέρα, τα πράγματα δεν αλλάξανε. Ονειρεύτηκες ποτέ, ρε παιδί μου, ονειρεύτηκες ακόμα και στα πιο άγρια όνειρά σου. Ακόμα, ρε παιδί μου, πού να σου πω. Κι αν ήσουν σε παρέα, που να μύριζε ο αέρας και να σε πέραν οι αναθυμιάσεις, να σου το πω έτσι. Ναι. Έτσι. Καλά, ήμουν σε παρέα που μύριζε και πέραν οι αναθυμιάσεις. Οπωσδήποτε, αλλά ακόμα και τότε. Ναι. Που ξέρω ότι, τότε είναι το ίδιο, λέμε. Ναι. Λοιπόν, που ξέρω ότι και τότε τη δημοσιογραφία σκέφτεσαι. Τη δημοσιογραφία έχεις στο μυαλό. Πάντα. Λοιπόν. Ναι. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό, έστω ως φευγαλαία σκέψη, ότι κάποτε σε μεγάλο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, το μεγαλύτερο των Αθηνών, σίγουρα. Ναι. Χρήστος Στεραγόπουλος λέει της χώρας. Μπορεί και σου πω, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν έχει σημασία. Της χώρας. Της χώρας. Της χώρας. Λοιπόν, ότι θα περάσει ποτέ σε αυτό το ραδιόφωνο του λαϊκού προφίλ, να το πούμε γι' αυτό όμως, έτσι, του λαϊκού προφίλ, μισή ώρα ραδιοφωνικού αέρα αφιερωμένη σε αυτό που κάποιοι αποκαλούν με την ανίερη λέξη football. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ναι. Πέρασε που λέει μισή ώρα. Είναι το αμερικανικό φούτμπολ. Ναι, πέρασε μισή ώρα. Θυμίσου πόσες εργατόρες καταναλώθηκαν σε αυτό το σταθμό πριν λίγες μέρες για το τένις. Εντάξει. Όχι εντάξει. Όχι εντάξει. Όχι εντάξει. Μιλάμε για νομίζω ότι η μπλούζα σου γράφει πάνω Μάσιμο Ντονάτι, πρέπει να σου πω, και πήγα να συγκινηθώ, έτσι. Oh, κοντά είναι. Είναι πολύ κοντά όμως. Ναι. Είναι πολύ κοντά. Ναι. Λοιπόν. Έχει να πάρω μια Κριστιαν Μπρόκη. Δεν θα μου κάνει. Δεν θα μου κάνει. Συγγνώμη, κλείνω. Με τα στράπλες. Εντάξει, ρε, εσύ, εκεί είχαμε. Πώς το λένε. Λαδάρα. Η ρακέτα του Τσιτσιπά είναι μία και δηλαδή, ελληνική σιγά, και τέτοια. Οπα, τι εννοεί. Δηλαδή, ο Στίβο Κωνσταβάρα ασχολείται με το τένις όταν πηγαίνει ο Τσιτσιπά, α πούμε, στου ημιτελικά. Θε να μου πει. Όχι, όχι, καθόλου. Ποιο είναι αθλητικό παύλα πνευματικό ταγό εδώ πέρα αυτού του σταθμού. Καθόλου. Αλλά εννοώ ότι εάν. Ποιο μα έχει ξεβλαχέψει με το θέμα τη ρακέτα, αν όχι ο Κωνσταβάρα. Ο Κωνσταβάρα μα έχει ξεβλαχέψει. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για το American Football. Ναι. Λέω ότι υπάρχει μια δυστυχία. Τι λε πόσε ώρε καταναλώθηκαν. Σου λέω ότι αν υπήρχε λοιπόν κάποιο έστω ομογενή, ψιλογνωστό τύπου Σάμπρα, ο οποίο να έπαιζε στου Patriots, επίση θα αφιερώνονταν. Όχι. Όχι. Ναι, όχι. Ναι. Ήταν ομογενή, όχι. Όχι. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Ήταν ομογενή, όχι. Αν ήταν Έλληνα. Αν τσιπά. Ναι, αυτό τσιπά. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Δεν θα αφιερώνονταν όμω. Χαίρομαι πολύ. Δεν μπορούσαν αυτοί. Έχουν πάει survivor. Αυτοί που θα μπορούσαν να παίζουν στου Patriots. Αρχίσει η survivor Ελλάδα-Τουρκία, είναι αλήθεια. Έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει και όλα. Σάββατο, ναι. Και είναι μόνο Ελλάδα-Τουρκία, δηλαδή είναι δύο ομάδες και είναι 12 και 12. Είναι Ελλάδα 12 και 12. Το πίνουμε, έχω να σου πω μέχρι τώρα. Το πίνουμε. Ναι. Σε κάποια φάση δεν είχε γίνει πάλι ένα Ελλάδα-Τουρκία σε ένα survivor, ένα guest. Μια guest μάχη, πέρυσι κάνω. Είχε γίνει. Είχε γίνει, καλά θυμάμαι. Κάτι. Και εκεί τον ήπιαμε από ό,τι θυμάμαι. Γι' αυτό το λέω.
Τον ήπιαμε, αλλά εκεί ήταν ένα πράγμα. Μια μέρα ναι. κάνουμε και μια-δύο μέρες. Τώρα είναι θέμα. Τώρα είναι Ελλάδα, είναι ομάδες στην Ελλάδα-Τουρκία. Άρα είναι θέμα διαρκείας. Είναι άρα θέμα εθνικό. Εθνικό θέμα ναι. είναι το. Ναι. Δηλαδή κανονικά ζητάμε τα Νημανίδη να γυρίσει πίσω και στέλνουμε πάνω Καμένο να παρουσιάζει. Αν θες τη γνώμη μου, δηλαδή τώρα που δεν έχει και καθήκοντα υπουργικά και είναι εύκαιρος. Δεν είναι κακή ιδέα. Και τα αεροπλάνα τα παίρνει και τα ελικόπτερα και πηγαίνει ούτως ή άλλως για ψηλό πήδημα. Δηλαδή θα πιει καφέ, παίρνει ένα σινούκ, ας πούμε, και πάει. Ένα απάτσι. Κανονικά γυρίζουμε πίσω. Δηλαδή, Σταύρο Δανημαδί, του λέμε μετάταξη, ξέρω εγώ, έρχεσαι στο νέο Φάληρο και στέλνουμε πάνω Καμένο. Κανονικά. Με στολή παραλλαγής, πουλαδερός, όπως πρέπει, ωραίος. Ναι, με κολοδάχτυλα και τέτοια. Ναι. Κανονικά, ναι. Αν θες τη γνώμη μου. Με περιγραφή δηλαδή... Στίβου Μάχη, α πούμε, σε βέβαια, έλα μόρι Χριστάρα και τέτοια. Ναι. Πάτα τον αλή στο κεφάλι και τα λοιπά. Ίσως να ξανανοίξω τηλεόραση γι' αυτό. Καταλαβες. Κανονικά. Ναι. Ή αφήνουμε σάκι τα Νημανίδη δίπλα, ρε παιδί μου, να είναι κάτι σαν ο Κουβέλης του. Πώς ήταν ο Κουβέλης του στο Υπουργείο. Ναι. Να είναι ο Κουβέλης του. Ο Σάκης, εσύ που τον παρακολουθείς αυτά, ναι. έχει ξεκινήσει πάλι κανονικά. Πολύ καλά, πολύ δυνατά. Λέει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Λέει και καινούρια, εννοείς είναι τόσο δυνατός. Καινούρια δεν, τα αγωνίσματα είναι τα γνωστά, δεν λέει καινούρια. Δεν υπάρχει Σάκης κάτι καινούριο. Ρε παιδί μου, έχει παζλ που το λέει παζλ. Τι ναι, να αυτό κάνει άλλο. Το παζλ είναι, δεν έχει αλλάξει. Δεν το έπαιξε ο ναι, εντάξει. Παζλ, όπως πρέπει να το πει. Οκ. Τι να μιλήσουμε μισή ώρα για σκάκι. Μισή ώρα, τι ώρα. Το λέμε για να κάνουμε άνοιγμα και σε άλλα σπόρο. Ναι. Μαχητικά σπόρο όπως το σκάκι. Ναι, βέβαια. Και μην κοροϊδεύεις κανείς μαχητικά σπόρο. Έχει φάει κανείς, ας πούμε, αξιωματικό στο κεφάλι. να δει πως πονάει. Γι' αυτό μαχητικό σπόρο είναι το σκάκι. Παίζω μισή ώρα στο ραδιόφωνο για σκάκι, πιστεύω θα σπάγε κοντέρ. Ναι. Δηλαδή να πει και να παίζει από πίσω, ας πούμε, κάτι ωραίο. Έτσι λίγο Βιβάλντι, ας πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Και να ακούγεται και να λέει ο Κώστας. Πες μας τώρα, πώς θα λέω, έμπειρε της Βενετίας. Ναι, ο καλεσμένος ναι, μας. Ναι. Μίλησε μας λίγο για αυτή τη βαριάντα. Την. Τη βαριάντα. Ναι. Και να λέει, κοιτάξτε. Να λέει, παιδιά, αλλά σε αυτό το ρυθμό. Ναι. Το 1982 έγινε ένα μεγάλο μάτς. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εγώ σπάσκι με τον, Φίσερ, ας πούμε. Ναι. Και ξεκινάει ο. Και βγάζει άλογο! Mm-hmm. Απίστευτα πράγματα! Και να χλιμητρίζει ναι. πάνω εκεί. Και κλιμάκωση. Και κλιμάκωση. Ναι, ναι. Και κλιμάκωση. Παιδιά, να πω για το Αμερικανικό ποδόσφαιρο. Για το Αμερικανικό ποδόσφαιρο το έβαλε πάλι σήμερα το σομπρέρο και πολύ καλά έκανε. Υπάρχει αυτό το υπέροχο μονόλεπτο του Τζον Κλίζ. Ναι. Υπάρχει αυτό το υπέροχο μονόλεπτο του Τζον Κλίζ. Το βλέπετε και τελειώνει. Το στέλνετε σε όλους τους φίλους σας, τους Αμερικανούς. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Και το έκανε και ο Ρονάλντο σήμερα. Εντάξει, ο Ρονάλντο το έκανε. Μετά από πολλούς άλλους, αλλά καλά έκανε ναι. και συνεισέφερε και αυτός στην ιστορία. Ο Ρονάλντο εξέφρασε και αυτός τη γνωστή απορία, την οποία όμως πολύ εύγλωτα έχει περιγράψει σε ένα υπέροχο βίντεο διάρκειας περίπου 1,5 λεπτού. Ποια απορία? Ο Τζον Κλίζ. Είχε ο Ρονάλντο την μπάλα του. Ναι. Ο Ρονάλντο, έτσι. Ο Ρονάλντο. Εννοώ. Ο Βραζιλιάνο. Ναι. ναι. Είχε μία μπάλα του Αμερικανικού φούτμπολ. Mm. Και είχε έφεξει και λέει πάρα πολύ απλά, λέει. Για ποιο λόγο λέγεται, για ποιο λόγο λέει, λέτε, αποκαλείται φούτμπολ ένα πράγμα το οποίο δεν παίζεται με τα πόδια με μια μπάλα η οποία δεν είναι σφαιρική. Ναι. Με μια μπάλα που δεν είναι μπάλα. Έχει λίγο πόδι στο. Ναι. Έχει λίγο πόδι, αλλά ναι. όπως λέει ο Τζον Κλίζ στον υπέροχο μονολογό του αυτόν, αφού λέει και αυτά τα δύο κλασικά επιχειρήματα, λέει: ναι, χρησιμοποιείται λέει καμιά φορά μπάλα. Γι' αυτό λέει: έρχεται ένας ειδικός παίχτης από τον πάγκο για να το κάνει αυτό. Οπότε χέστε μας, ας πούμε. Παρατήστε μας δηλαδή. Έλεος. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχεις δει ποτέ American football, Αμερικάνικο ποδόσφαιρο? Εγώ δει, ναι. Δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, έχει το ενδιαφέρον. Εμένα με κουράζει πάρα πολύ να βλέπω από τις διακοπές. Κουράζουν πάρα πολύ τις διακοπές. Ναι. Δεν έχει καθόλου ρυθμό. Ότι συνέχεια είναι σε ένα μπύρι-μπύρι αυτό, να το συζητήσουμε, αυτό, να μπούμε, να βγούμε. Όταν είναι καλό το παιχνίδι ανοιχτό όμως, εγώ δεν είδα το τελικό τώρα και το Super Bowl και ναι. από, ήταν και παιχνίδι που δεν ήταν και ωραίο. Ενώ ήταν ωραίο τακτικά, δεν ήταν θεαματικό. Ήταν πολύ χαμηλό το σκορ, είχε ναι. λίγα ας πούμε, πράγματα να συζητήσει. Είχε πολύ τακτική. Φαντάζομαι για τους ρέκτες του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου ήταν μια χαρά. Για τους αδαείς θα θέλαμε πιο πολλά, ξέρεις, πιο πολλά goal, πιο πολλά touchdown, πιο πολύ ναι. τζόγο. Το Αμερικανικό φούτμπολ ακριβώς αυτό που είπαμε με τις διακοπές είναι τηλεοπτικό. Ναι, τελείως τηλεοπτικό, ναι.
αυτό είναι μια επίσημη, ξέρεις, θεμελιώδης διαφορά του με το ποδόσφαιρο. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι έχει διακοπές. Αυτό. Κάθε φάση και διαφήμιση. Ναι, δεν ξέρω το αν είναι κάθε φάση και διαφήμιση. Δεν έχω κάτι να δω το πρόβλημα. Δεν είμαι τόσο μαζόχα. Αλλά είναι τριπτικό και είναι φτιαγμένο, ρε παιδί μου, έτσι. Είναι φτιαγμένο, έτσι. Τώρα τι να συζητάμε, ναι. Εννοείται ότι να το παρακολουθεί από μικρό και μέσα θα το καρακουστάρει. Ναι. Εννοείται. Ας πούμε, αλλά... νομίζω ότι το έχουμε ξαναζητήσει. Ένα άθλημα το οποίο όσο και αν έχω προσπαθήσει να παρακολουθήσω, ποτέ δεν το κατάλαβα και αισθάνομαι λίγο βλάκα γι' αυτό, δεν το κατάλαβα, είναι το baseball. Ναι. Εντάξει, το baseball. Δηλαδή είναι κάτι, καταλαξέρω του κανόνε. Ναι. Είναι κάτι που δεν μπορούσα να το καταλάβω, α πούμε, πώ ακριβώ παίζεται, που τρέχουν γύρω-γύρω και με τη μία, με τη δύο, με τη σύνομα, βγάλουμε τον ένα να μπει. Είναι κάτι που δεν. Ίσως δεν με κέρδισε και γι' αυτό δεν μπήκα και πιο βαθιά να το καταλάβω. Το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, απ' την άλλη, αν τύχει και πετύχω πουθενά ή παλιότερα, κάνα αγώνα κτλ. Θα καθίσω να δω. Ειδικά αν έχουν πετσοκόψει και τα κενά ανάμεσα και είναι, έχει μια ροή ο αγώνα, εσύ έχει πετσοκόψει διαφημίσει και μπορεί να το δει μονταρισμένο, να δει αγώνα, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι το baseball. Η μάγια τη γιάρδε, α πούμε, έχει ένα. Το baseball. Το baseball, καταρχά, είναι το κλασικό pastime του Αμερικανού. Είναι η κλασικότερη των αθλητικών ψυχαγωγιών για τον Αμερικανό, το baseball. Είναι η κλασική περίπτωση Κυριακή μεσημέρι με την οικογένεια, λουκάνα, μπύρα. Και 4 ώρες να κάτσουμε, ας πούμε, να πράγμα, να συζητήσουμε, να χαζέψουμε, τα λοιπά. Εντάξει, να δούμε. Δεν πολύ ενδιαφερόμαστε. Ναι. Δεν πολύ ασχολούμαστε. Αν γίνει κάτι, το ακούμε από τους άλλους που φωνάζουν και φωνάζουμε κι εμείς. Μπράβο, το ψιλοβλέπουμε. Και αν τυχόν έρθει και κάμια μπάλα, εντάξει, θα κάνουμε ένα γυαλίσι για την κάμερα. Ναι. Θα κάνουμε, ας πούμε, και έτσι ότι την πιάνουμε. Αλλά νομίζω ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του baseball είναι να βλέπεις την τεχνική του, γιατί έχει πάρα πολύ τεχνική, από την τηλεόραση. Δηλαδή, είναι αδύνατο να είσαι, καλά, είναι αδύνατο από τις κερκίδες να βλέπεις τον τόσο τεχνικό τρόπο των χτυπημάτων, τα φάλτσα και, και την ταχύτητα σε όλη αυτή την ιστορία. Οπότε, ναι. Λέει ένας φίλος και έχει απόλυτο δίκιο. Λέει όλα τα δημοφιλή αθλήματα των Αμερικανών είναι τηλεοπτικά για να έχουν πολλές διαφημίσεις, όπως το μπάσκετ, το φούτμπολ, το μπέιζμπολ, το χόκι. Το ποδόσφαιρο το δικό μας δεν έχει πιάσει για αυτόν τον λόγο. Έχει δίκιο, δεν έχει διακοπές. Ενδεχομένως να μην μπορούν να το υποστηρίξουν εμπορικά. Και γι' αυτό θα πιέσουν. Ναι. Θα πιέσουν και θα ξαναπιέσουν μέχρι να το πετύχουν. Εντάξει, καλά πήγαινε το ποδόσφαιρο τώρα σε σχέση με το πώς ήταν το ποδόσφαιρο στην Αμερική, με την ανυπαρξία του. Καλά, από το 1994 και μετά μπήκε κάπου στη ζωή του. Εντάξει, ναι. Εντάξει, το 70 πρώτο κάναν την προσπάθεια. Καλά, άσε τώρα να σπελέγεται τέτοιο και σάπιο. Αλλά από το Μουντιάλ, ναι. Το Μουντιάλ είναι που κάναν τα γήπεδα και άρχισε ο κόσμος λίγο να το γνωρίζει. Ναι. Εντάξει. Όντως. Πάση περιπτώσει, για να γυρίσουμε σε αυτά που ξεκινήσαμε. Γίναμε επιτέλους πολίτες του κόσμου. Ναι, αυτό. Australian Open, να δούμε τους τελικούς, αυτά, το ένα το άλλο. Να μιλήσουμε για Patriots, να μιλήσουμε για αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αύριο μεθαύριο, ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να μπει στη ζωή μας, γιατί πια τώρα ανοίγει η όρεξη, δηλαδή. Ναι. Είναι πολίτες του κόσμου. Θέλουμε να. Πώς είναι, ας πάει πρώτη φορά εξωτερικό και μετά θέλει να πηγαίνει συνέχεια. Ναι. Δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, πήγα Παρίσι, να μην πάω και ένα Λονδίνο, να μην πάω και μια Ρώμη, να μην πάω και μια Βιέννη, να μην πάω. Καταλάβες, σου λέει, θα δω όλα τώρα. Και οπωσδήποτε και η νέα γενιά δεν είναι τα γάρια σαν και εμάς. Ναι. Ασχολούνται και με διαφορετικά αθλήματα. Ναι. Πιο γενικά. Τώρα δεν ξέρω αν θα, για παράδειγμα, ευδοκιμήσει ποτέ στη χώρα μας το κροκέ, ας πούμε, ή το κρίκετ, που λέει ένας φίλος, αλλά δεν το αποκλείω. Γιατί όχι, δηλαδή. Ναι. Γιατί δεν θα χάσουν ποτέ τη δυναμική τους ή τη λαϊκότητά τους, ας πούμε, αθλήματα όπως τον ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ, αλλά είμαστε πια πολίτες του κόσμου. Ναι. Ας νιώσουμε τέτοιοι, δηλαδή ας ξανοιχτούμε. Ας ξανοιχτούμε και εκεί. Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ωραία πράγματα. Μπράβο μας, μπράβο Ελλάδα. Μπράβο σε όλους. Συζητάμε σήμερα για Super Bowl. Ναι. Μπράβο. Και όχι συζητάμε απλά, συζητάμε και ψηλό. Δηλαδή, αν υπήρχαν ακόμη. Να σου το πω διαφορετικά. Αν υπήρχαν ακόμη 5.000 άνθρωποι που το είχαν δει και μπορούσαν να μαζευτούν και σε μια σελίδα στο Facebook, πιστεύω θα βγάζαμε από Αδελίκη και εκεί. Ναι. Πιστεύω θα έβγαινε ο Παδελίκη. Θα ήταν ωραίο δηλαδή. Θα ήταν μαγικό. Θα ήταν όμορφο. Τέλος πάντων, μπράβο μας. Μπράβο μας σε κάθε περίπτωση. Το West Ham Liverpool για μένα αγώνες, το παρακολουθούμε το παιχνίδι. Είναι 0-0 στο 20. Ναι. Έτσι, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια σε εξέλιξη. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας. Έτσι. Έχουμε και άλλα, ναι, αυτά θα τα πούμε. Αλλά το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό. Οπότε με αυτό ασχολούμαστε και είναι 0-0. Γίνονται ευκαιριούλες, πρέπει να πω. Γίνονται ευκαιρίες. Η Λίβερπουλ έχασε τώρα πριν από λίγο μια καλή ευκαιρία. Αλλά το παιχνίδι παραμένει 0-0.
Ποιο είναι το Overwatch League που ξαναξεκινάει? Δεν το ξέρω δυστυχώς. Α, γκολφ ρε εσύ. Α, γκολφ. Ναι ρε, γκολφ είναι πιθανό να είναι το επόμενο. Δηλαδή λίγο αυτό, τι λίγο. Γκολφ, μου λέει, πάμε ρε, αρρώστια, λέει Gladiators. Ναι, ναι, άλλο λέω. Α. Ότι λέω ότι το γκολφ έχει μια καλύπτωση, επειδή ούτως ή άλλως το γκολφ έχει ανέβει πάρα πολύ στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή λίγο το Κώστα Ναβαρίνο. Λίγο Άντωνης Πανούτσος, ξέρεις. Λίγο ναι. Τάκης Γκόνιας. Λίγο η Αιτζίαν. Λίγο το Πόρτο Καράς, να πούμε από τα πρώτα ξενοδοχεία. Σωστό. Που είχαν. Αλλά το γκολφ είναι πολύ μοναχικό άθλημα για να το. Μην το λες. Είναι πολύ μοναχικό. Γιατί άθλημα. Είσαι και τρύπα σου. Τώρα δεν είναι ωραίο τώρα. Τι να κάνω, αφού είσαι και τρύπα σου. Γιατί δηλαδή. Γιατί είσαι εσύ που θέλει να βάλει τον μπαλάκι σου μέσα στην τρύπα. Δεν είναι για να το παρακολουθεί. Άρα. Δεν είναι για να το παρακολουθεί. Άρα. Να το παρακολουθεί από κοντά. Άρα. Ενώ, ούτε από κοντά, ούτε από μακριά. Από τηλεόραση, γιατί δεν μπορεί. Τι να κάθω με τον άλλο, αλλάζει μπαστούνια και να πετάξει τον μπαλάκι κάτω. Τι το ενδιαφέρον έχει. Άμα έχει λίμε με κροκόδηλου. Μα δεν έχει όμω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βάλτε κάτι να γίνει λίγο ενδιαφέρον. Βάλτε κάτι να γίνει λίγο ενδιαφέρον. Εντάξει, ναι, έχουν 50 μπαστούνια. Να χτυπήσει την μπάλα που έχει πέσει μέσα στην πρασιά. Τώρα μολάμε τι ίγενε. Τώρα. Θα αργήσεις. Θα κάθεσαι να κοιτάς. Που κάθεσαι και κοιτάς που το χορτάρι είναι 3 πόντους ή 4. Αμ' όλα τους λύκους. Να σου πω εγώ για πότε το πετάει το μπαλάκι. Γκόλι Λίβερπουλ. Έλα. Έλα, άντε, άντε. Άντε, άντε, λέγαμε και την άλλη φορά με τη Λέστερ και έγινε στο τέλος. Είμαι ταπεινός. Μέδεν ένα μια χαρά. Ο Μανέ. Πάλι αυτός ο Κατσικανιάρης. Το έβαλε και με τη Λέστερ, ισοφαριστήκαμε. Ο Μανέ. Να βάλει και κανένα άλλο. Γιατί λείπει και ο σπουδαίος ο Λόβρεν. Βεβαίως. Όχι, ο Ψάι δεν είναι αυτός. Αυτός είναι. Βεβαίως. Ορίστε, υπάρχει ελληνικό κλειστό γκρουπ για NFL. Αυτά είναι. Έχουμε μπεφαπιάσματα ωραία μέσα γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Δηλαδή, αν έχουμε πολιτισμό μέσα, δεν έχει και νόημα. Πόσο αριθμεί το γκρουπ αυτό. Θα μας πει. Ο φίλος μου προφανώς είναι. Τα βελάκια, παιδιά, εντάξει. Ωραία είναι τα βελάκια. Ναι. Εγώ στην Αγγλία που ήμουν έβλεπα λίγο βελάκια, πρέπει να σου πω. Ναι. Δεν εντρίφησα. Mm-hmm. Δεν κατάφερα ποτέ. Αλλά συνήθως μου αρέσανε διότι οι 8 στους 10 τύπους που παίζανε, λες ότι εάν δεν παίζαν βελάκια και δεν το κάνεις ανταγωνιστικό επίπεδο, ξέρεις, θα ήταν όλοι ή στη φυλακή από το ποτό, ή θα είχαν σκοτώσει κάποιον, ή θα ήταν σε κλινική αποτοξίνωση. Είναι όλοι. Είναι ρεμάλια. Δηλαδή 8 στους 10 παίζουν βελάκια. Είναι ρεμάλια, τους βλέπεις, mm-hmm. παιδί. Είναι ρεμάλια της κοινωνίας. Κανονικά. Σνούκερ, εντάξει, παιδιά, σνούκερ είναι. Έχει πολλούς φίλους και πολύ τηλεοπτικό κιόλας. Ναι. Το σνούκερ είναι πάρα πολύ τηλεοπτικό. Δεν είναι πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα, δυστυχώς. Δεν είναι και λίγο. Ναι. Όχι, ενώ να παίζουν εδώ, λέω. Να παίζουν, όχι. Να παίζουν, δεν υπάρχουν και πολλά τραπέζια. Υπάρχουν τραπέζια, αλλά δεν είναι. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά τραπέζια. Εντάξει. Και δεν είναι και εύκολο το σνούκερ. Δηλαδή, μπορεί να πας να πα για το χαβάλε και μετά να συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο είναι. Δύσκολο είναι, αλλά δεν είναι. Δεν. Ο άλλο θέλει τον πιά, πάει να παίξει το αμερικάνικό του για να. Αυτό. Α, κάνει τη λεζάντα του και τα λοιπά. Εντάξει. Ναι. Ναι, γιατί αν θες να χαβαδιάσεις μια φορά, δεν θα πας να παίξεις. Όχι. Θα σου βγει η Παναγία, ναι, θα σε χτυρίσεις, ναι, ναι, με το σνούκερ. Ναι. Θα παίζεις 3 ώρες και θα έχεις βάλει 2 μπάλες. Και θα σου γυρίσει το μάτι. Εντάξει, αυτές που βάζεις θα βγαίνουν πάλι έξω μετά. Και θα στείλει άλλο, αφού την έβαλα τη ρημάδα την μπάλα, γιατί που την ξαναβγάζεις έξω. Γιατί έτσι παίζεται, φίλε μου, το σνούκερ, πρέπει να τις βάλεις μέσα με συγκεκριμένο τρόπο. Πάλι τη βγάζεις έξω την κίτρινη. Πάλι την κίτρινη έξω. Μάλιστα. Τρέντα ρε διαβάζω, μάλιστα και ήταν πρώτος στις τάσεις, έτσι. Μάλιστα. Το γκρουπάκι. Ωραία. Τι ωραία ρε παιδιά, τι ωραία. Πάμε δηλαδή με πόση φορά πάμε στον 22ο αιώνα, ναι, πλέον. Μπράβο. Ωραίστε, λέει ο Μάνθος από LA. Λέει όταν πάμε για να δούμε φούτμπολ, πάμε 3-4 ώρες πριν. Όλοι είναι έξω από το γήπεδο και ψήνουν και παίζουν παιχνίδια. Και πολλοί δεν πάνε καν μέσα, λέει, για τον αγώνα. Ωραίο είναι αυτό, ρε εσύ. Θέλω να πω, αν το ξέρεις, βοηθάει και ο καιρός και μπορεί να πας έξω και έχει. Έλα τώρα, 534 άτομα. Αυτό είναι το NFL. Ναι. Έλα, παιδιά, τώρα 534 άτομα. 534 τώρα, μετά από το Super Bowl. Όχι, μετά από το Super Bowl, τώρα σιγά-σιγά που μπαίνει στη ζωή μας περισσότερο έντονα. Να. Θα αυξάνεστε και πληθύνεστε πλέον. Εντάξει. Μπορεί. Ναι, συγγνώμη. Όχι, λέω ότι αυτό που λέει ο Μάνθος από το LA. Εντάξει, είναι ωραία φάση. Δηλαδή, το κάνει. Είναι η ενασχόληση όλη τη μέρα. Θα πας απ' έξω που ψήνουν, θα φας, θα πιεις, θα κάτσεις. Α, μπεις να δεις και τον αγώνα το τέτοιο. Μια χαρά είναι. Όχι, μια χαρά είναι. Ναι. Πώς είναι εδώ πέρα που θα πας πριν τον αγώνα, θα πλακωθείς, θα παίξεις το ξύλο σου, πετάξεις μια πέτρα, θα σου πετάξουν κανένα δακρυγόνο και μετά κάποια στιγμή θα μπεις. Εκεί το έχουν πάλι στο ίδιο χωρίς το ξύλο.
Ναι. Κατάλαβε τι γίνεται. Γιατί είναι βλάχοι, τι να κάνουμε. Είναι κατσαπλιάδες. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Μαγέσαι, ψηφοφορία, βλέπω εδώ. Ναι. Χιόνι. Ναι. Τέλος, παιδιά, εντάξει, λοιπόν. Πάμε δυνατά NFL Greece. Ναι. Εμείς σας στηρίζουμε. Αυτό. Το ξέρετε, σας στηρίζουμε. Ice hockey μια χαρά, παιδιά. Τι λέτε τώρα. Ναι, βέβαια. Ice hockey, ωραιότατο. Ice hockey, super. Να το... Από κοντά δεν ξέρω πώς είναι, είναι η αλήθεια. Πιστεύω και από κοντά θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Αν έχεις μια καλή θέση να είσαι έτσι κοντά στη δράση, πιστεύω ότι θα γίνει ενδιαφέρον πολύ. Ξέρεις τι γίνεται, οι Αμερικανοί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, επειδή είναι και μάστορες σε αυτά τα πράγματα, έχουν καταφέρει να προωθήσουν πολύ αυτά τα αθλήματα και εκτός Αμερικής, γιατί έχουν κάνει ωραίες ταινίες. Ή λιγότερο ωραίες ταινίες, έχουν κάνει ταινίες. Ταινίες γύρω από το χόκεϊ, ταινίες γύρω από το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ταινίες γύρω από το baseball και ξέρεις. Με αφορμή το άθλημα εκτελήσεται και όλη η ιστορία γύρω-γύρω. Ναι. Επειδή λοιπόν μανούλες αυτά τα πράγματα, είτε βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα, είτε παίρνουμε ένα πραγματικό γεγονός και γύρω του φτιάχνουμε μια μυθοπλασία. Ξέρω εγώ, ξέρουμε ότι εκεί ήταν ο μυθικός προπονητής που έκανε αυτό. Ναι. Ας πάρουμε την ιστορία, ας φτιάξουμε όλο το γύρω-γύρω, να βάλουμε και το άθλημα μέσα, να βάλουμε και το δράμα μέσα, να βάλουμε και την τραγωδία, να βάλουμε και την δικαίωση και την έμεση και να βγει μια ταινία και να τη δούμε. Είναι μανούλες αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι το παίρνουμε και το Any Given Sunday, ας πούμε. Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι μια ταινία στην οποία υπάρχει ο επικός μονόλογος του Αλ Πατσίνο. Και είναι ένα πράγμα το οποίο σου μένει στο κεφάλι. Άσχετα αν το άθλημα το αγαπάς ή όχι, είναι ένα πράγμα το οποίο σου μένει στο κεφάλι. Τελείωσε. Πολλές ταινίες γύρω από αμερικάνικο ποδόσφαιρο, baseball, hockey κλπ. Τις οποίες παρότι δεν είναι στην κουλτούρα μας ένα άθλημα, τις βλέπεις ευχάριστα. Και τι, οι Αμερικάνοι ξέρουν να κάνουν ταινίες. Προφανώς, παιδιά. Είσαι που λες, υπάρχει και εδώ και πάνω από 10 χρόνια ελληνική ομοσπονδία Bridge, εννοείς. Μάλλον Bridge, ναι. Τι είναι, σοφάρι σου, West Ham. Μόλις τώρα, ναι. Διάολε. Δεν σου πάω κατσεκανιάρες, ο Μανέ. Αφού τα λέμε. 10 μόνο, παιδιά. Πολλά παραπάνω. Νομίζω ότι υπάρχει ελληνική ομοσπονδία Bridge. Ναι. Πολλά παραπάνω. Α, παίξα στο Bridge είναι. Απευθείας χτύπημα φάουλ, λέγει. Όχι, εδώ. Ωραίοτατο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Κομπίνα Βαρβάτη. Ήταν λίγο σαν αμερικάνικο ποδόσφαιρο, έτσι. Όπως φεύγει γύρω από το τείχος ο παίχτης. Τρομερό τελείωμα. Ήταν σαν να του έδωσε την πάσα ο quarterback για να δείξουμε ότι ξέρουμε. Ναι, έτσι, ναι, ναι, έκανε ναι. Το quarterback και έφυγε και έκανε το touchdown. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Μανέ Κατσικανιάρης. Δεν είναι να βάζει γκολ. Ναι. Όταν βάζει γκολ ο Κατσικανιάρης, τρώμε γκολ. Πρέπει να βάλει κάποιο άλλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παίζω Πανούτσος Bridge, αλήθεια. Εντάξει, παιδιά, το Bridge θέλει υπομονή πολύ, θέλει σκέψη, θέλει μεθοδικότητα, θέλει στρατηγική. Τύχαινε και γνώριζα ένα πρώην πρωταθλητή Ελλάδα στο Bridge. Οπότε, χωρίς να έχω μάθει, δεν είχα την υπομονή ούτε την όρεξη να σου πω την αλήθεια. Αλλά ξέρω τουλάχιστον αυτό. Θέλει αφοσίωση το Bridge. Ναι. Βασικά. Αλλά να το μάθεις, εξαιρετικά ενδιαφέρον προφανώς. Πολύ μεγάλη σημασία. Το κακό με το Bridge δεν παίζεις μόνος. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλό παρτενέρ. Αυτή είναι η ιστορία. Mm. Αν είσαι πολύ καλός και ο παρτενέρ σου δεν είναι. Είναι απλά καλός. Δεν κάνουμε δουλειά. Δεν κάνουμε χωριό. Πρέπει να είμαστε όλοι σε πολύ καλό επίπεδο. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κάναμε έτσι μια κουβεντούλα. Αυτό που λέγαμε παλιά. Αχ, και τώρα ενημέρωση για τα μικρά αθλήματα. Λοιπόν, ευκαιρία μόλις για την Liverpool με τον Γκέιτα, αμέσως μετά τον γκολ. Λοιπόν, όμως η ώρα είναι 10:30. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Τάκη Μπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τις τσιλαριστές και ωραίες μουσικές επιλογές σήμερα. Κωνσταντίνα Πανούτση στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, 210-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μετά τις 12 για να τα πείτε εδώ με Διονύση Θεσίλα και Ρακλή Αντύπα που ακολουθούν. Τρόπο επικοινωνίας με το σταθμό για την εκπομπή, θυμίζω, μέσω κινητού τηλεφώνου, γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19-6-19, 0,31 του ευρώ η χρέωση του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.
μέσω ίντερνετ, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε πάνω δεξιά στην κεντρική σελίδα και που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Email στο rama05@yahoo.gr, οποιαδήποτε ώρα και μέρα της εβδομάδας, βεβαίως. Και από εκεί και πέρα fightclub2.0 στο Facebook για την επίσημη σελίδα της εκπομπής, και ακριβώς το ίδιο πράγμα γράφεται στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε δωρεάν και άνευ διαφημίσεων το Fight Clubικό application. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Και πρωταθληματάρα, θέλουμε να πούμε κάτι πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, όποια και αν είναι αυτά. Τι να πούμε? Τι ξέρω. Την άλλη εβδομάδα τα σπουδαία. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Την Κυριακή εννοείς? Ναι, ναι, ναι. Νομίζω την Κυριακή έχω μια ελπίδα ότι μπορεί και να δούμε το ποδοσφαιρικά συναρπαστικότερο παιχνίδι της χρονιάς, ναι. Και ίσως και καλύτερο ποιοτικά, μια που είναι σε καλό φεγγάρι και οι δύο ομάδες. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν εξ αρχής σε καλό φεγγάρι, ο Ολυμπιακός ανέκαμψε, ξέρεις, ναι. Οπότε είναι μια καλή φάση, αλλά ας να τα πούμε αυτά σε λίγο, γιατί έχουμε Νίκο Ζέρβα με ένα μαντάτο σημαντικό. Έλα Νίκο, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά? Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πει ότι άμα ξεκινήσει ο παίκτης πριν από δύο μήνες από την Αμερική, τώρα φτάνει στον Ολυμπιακό. Ναι. Με τα πόδια που λέμε. Μπάρκα, λοιπόν, φαίνεται, ναι. Υπάρχει μια απόλυτα επιβεβαιωμένη πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον Μπριάντε Γουέμπερ. Αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης ο Μπλατ. Είναι 26 χρονών, είναι ένα 88. Και πιο πολύ άσους, πιο πολύ δύο. Και τα δύο. Πιο πολύ άσους, θα έλεγα. Πιο πολύ άσους. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι στη θεατρική των Miami Heat. Έχει 15,1 πόντους με 4,5 rebound και 6,2 assists σε 33 αγώνες. Και γενικότερα έχει μια πλούσια κολεγιακή καριέρα. Δεν έχει επιλεγεί στο draft του NBA πριν από δύο χρόνια που ήταν υποψήφιος, αλλά έχει κάνει μια πολύ καλή καριέρα στην G League, στην αναπτυξιακή λίγκα. Ποιο είναι το δυνατό του σημείο, Νίκο? Είναι καλό σουτέρ, είναι καλό στη δημιουργία? Τι, εσύ που κάτι θα ξέρεις παραπάνω από εμάς? Κοίτα, το 42,5% σαν τρίποντα το φετινό, ναι, καλό, λέει το πολλά, καλό το λέει και τίποτα βέβαια, έτσι, γιατί θυμίζω ότι ο Χόλις Τόμσον ήρθε με 48. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ σταθερό στη δημιουργία, δεν κάνει λάθη, δεν κάνει πάρα πολλά λάθη δηλαδή, αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό, ότι είναι ένας νοικοκύρης playmaker, να το πω έτσι, και φαίνεται ότι αρέσει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για δεδομένη συμφωνία, έτσι. Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Φαίνεται ότι ο Μπλάτ έχει δώσει το OK και ο Ολυμπιακός είναι σε συνεχόμενες διαπραγματεύσεις μαζί του. Νομίζω όμως ότι πολύ δύσκολα θα χαλάσει η δουλειά. Τον ήξερε ο Μπλάτ ή ήταν προτάσεις από μάνατζερ? Προφανώς τον ήξερε. Προφανώς τον ήξερε. Βέβαια, οι προτάσεις που του έρχονται είναι δεκάδες κάθε μέρα. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μερικά περάσματα στο NBA και στους Grizzlies, και στους Warriors και στους Hornets και στους Rockets. Δεν έχει καταφέρει να στεριώσει ιδιαίτερα στο NBA, αλλά στην G League, στην αναπτυξιακή λίγα, έχει κάνει τρομερή καριέρα και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. 40 αγώνες έχει στο NBA. Κάποιοι από αυτούς ήταν με τους Lakers, κάποιες συμμετοχές, ξέρετε, αυτές τα 7 λεπτά, 8 λεπτά, όταν ξεκουράζονται οι βασικοί, να το πω έτσι. Θα δούμε βέβαια, έτσι να ολοκληρωθεί η πρώτη συμφωνία. Ξαναλέω, δεν είναι κάτι οριστικό, είναι πάρα πολύ κοντά όμως. Αρέσει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Και νομίζω ότι αν δεν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο, θα έχουμε happy end μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πολύ ωραία τότε. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτό. Να δούμε και ένα ωραίο μάτς. Ναι. Να δούμε και ένα ωραίο παιχνίδι. Μετά από καιρό. Για το χθεσινό δεν παλευόταν. Ήρθε και αποβολή, χάλασε το παιχνίδι. Έκανε και 47 γιόμεση η ΑΕΚ. Οπότε κουράστηκαν τα μάτια μας. Η ψυχή μας πόνεσε από τη γιώμα. Δεν ήταν καλό.
11 με 11 σίγουρα θα καλύτερο το παιχνίδι. Ξέρω τι θα γινότανε. Επειδή κάποιοι προδικάζουν και λένε αυτό. Με 11 πάρ' το είχε πατήσει. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Τουλάχιστον όμως θα βλέπαμε παιχνίδι. Δηλαδή δεν θα κλείνονταν ο ΠΑΟΚ πίσω και δεν θα πήγαινε η ΑΕΚ αποκλειστικά στη Γιώμα. Σου λέω και ελπίζω για εκεί, γιατί και ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει μόνο για νίκη, αν θέλει να κάνει οτιδήποτε. Αν και κατ' εμέ δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι αυτό, δηλαδή ακόμα για ο Ολυμπιακός κερδίσει στην Τούμπα. Mm-hmm. Που δεν το βλέπω πιθανό. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στο πρωτάθλημα. Ξέρεις. Πάω και είναι στη ράγα, δεν το. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν αλλάζει κάτι. Όχι, όχι. Εγώ διαφωνώ. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός μετά στους τρεις βαθμούς, είναι μετά η πίεση αφόρητη ξαφνικά. Εντάξει. Και για μια ομάδα που δεν έχει μάθει να τη διαχειρίζεται, δεν έχει μάθει να είναι στη θέση του οδηγού. Αυτό ναι, αυτό ναι. Αυτό ναι. Ότι θα έρθει γκρίνια, εσωστρέφεια, μιζέρια που μπορεί να επηρεάσει και τον οργανισμό, ναι, ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει. Ας έχουμε ένα καλό παιχνίδι, εγώ λέω, επιτέλους. Να έχουμε ένα καλό τέρμι. Θα έχουμε, πιστεύω. Θα έχουμε. Ο ΠΑΟΚ το έχει κατακτήσει με το σπαθί του φέτος, δηλαδή το να μπαίνει και να αποδεικνύει ότι είναι η καλύτερη ομάδα από κάθε αντίπαλό της στον αγωνιστικό χώρο. Το έχει κατακτήσει έτσι. Έχει πάει 17 νίκες, 2 ισοπαλίες. Τώρα, ό,τι και να λέμε, έχει κάνει 17. Και ο Ολυμπιακός έχει μια εντυπωσιακή προς το καλύτερο μεταμόρφωση στο αγωνιστικό του πρόσωπο. Ναι. Το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα. Οπότε όλα αυτά προμηνύουν ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της χρονιάς. Και όχι μόνο εννοώ βαθμολογικά. Ναι, δηλαδή, σε άλλη φάση να ήμασταν και δεύτερος, τέταρτος να ήταν οι ομάδες, είναι το σωστό το αντάμωμα. Ναι. Αυτό λέω. Αυτό είναι το καλό. Όχι τίποτα άλλο συγκλονιστικό, νομίζω δεν είχαμε στην Αυστοδιά. Απλώς ξέρεις, κάθε αγωνιστική περιμένουμε και μαθηματικά να χαιρετήσουμε τον Απόλλωνα, αλλά πια δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Ξέρεις, τον χαιρετάμε. Ναι. Το Λεβακεδιακό δεν το χαιρετάμε ακόμα, αλλά δεν ξέρω τι. Και τώρα πια αρχίζουν για χώνο τα Γιάννα. Τώρα, επειδή τα συζήταγα τα Χριστούγεννα που ήμουν εκεί, τώρα πια τα Γιάννα να αγχώνονται. Τώρα πια τα Γιάννα αρχίζουν και αγχώνονται κανονικά, δηλαδή. Ξέρεις, όχι θεωρητικά πια. Τώρα αρχίζουν πραγματικά, πρακτικά και αγχώνονται. Και αρχίζουν και κοιτάνε και πάνω, αρχίζουν και κοιτάνε και κάτω και αρχίζουν και μετράνε βαθμουλάκια τώρα σιγά σιγά. Και δεν είναι και τόσο πολλά. Έχουμε Λεβαδιακός 13, ΠΑΣ 17 μαζί με Όφη, 20 Λαμία, 20 ΑΕΛ. Α. Λοιπόν, 21 Αστέρας Τρίπολης, 22 Πανιώνιος. Ναι. 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 Εντάξει. Ένα άγχος. Τα Γιάννα το έχουνε. Ναι. Το έχουνε. Είναι, παίζουνε με. Και έχουν στα καπάκια, έχουν δύο εντός, αλλά είναι Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Mm-hmm. Μετά πάνε να παίξουν εκτός με τον Πανετολικό. Ναι. Μετά εντός με την Ξάνθη. Για να φτάσουμε το Μάρτιο να παίξουμε εκτός με τον Απόλλωνα που είναι το πιο εύκολο. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια για τα Γιάννα. Ναι. Πια. Να το πούμε έτσι. Για ποιον υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Έλατε. Τι να λέμε. Έλατε. Για ποιον υπάρχουν. Όντως. Δεν έχεις άδικο. Το λες. Λοιπόν, ημιχρόνια στο West Ham Liverpool. 1-1 το παιχνίδι είναι εκεί. Ναι, ωραία. Και μια που είπες ημιχρόνια. Ναι. Τότε εντάξει, κάτσε να δω και τι άλλο έχουμε. Για να τα πούμε τα ημιχρόνια, γιατί δεν είναι σωστό. Λοιπόν, κάτι τελικά που νωρίτερα τα είπα, όλες αυτά δεν ήρθα τα πω, τα λέω εγώ. Αζακιό Βαλανσία 0-0, Δυναμό Βουκουρεστίου Πολυτέχνικα 3-0, Φροζινόνε Λάτσιο 0-1, Σβικάο Μπράουνσβαϊκ 0-1. Και τώρα λίγο πριν το τέλος, Γιόνγκ Αλκμαρ Καμπούρ 2-0, Γιάνγκ Αϊτχόβεν Ως 3-1, Μακάμπι Χάιφα Χάπολ Τελαβίν 3-2, Σαν Πάουλ Ιουνιόν Βερολίνου 1-0, Λανς Μπεζιέ 3-0, Κάλιαρα Αταλάντα 0-0, Βαγεκάνο Λεγκανιές 0-1, Λας Πάλμας Αραγώσα 1-1, Παλέρμο Φότζε 0-0, West Ham Liverpool όπως είπαμε 1-1 και Μπελενένσες Μορεϊρένσε 0-0. Λοιπόν, αυτό είναι και το. Πώς το λένε, και το κουπονάκι μας. Ναι, κάποιος να κερδίσει τους Ολυμπιακούς, υπάρχουν ότι θα μπουκάρουν και διαφορά δεν θα είναι στους τρεις πόντους. Δεν θα μπουκάρουν φέτος, παιδιά. Δεν το ξέρεις. Ποιο? Δεν μπορείς ποτέ να το ξέρεις τι θα κάνουν. Είχα και εγώ μέχρι να διαβάσω το Μια Εποχή στο Τσιμέντο, έχω ξαναπεί για αυτό το βιβλίο. Ήξερα πράγματα, τα ήξερα καλά, αλλά ξέρεις, πάντα λεπτομέρειες σημαντικές σου διαφεύγουν. Λοιπόν, εκεί διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία του Ντού των Μπαουτζίδων το 1993, στο παιχνίδι με την Παρί, με τέτοια λεπτομέρεια που δεν το έχω ξαναδιαβάσει πουθενά. Ναι. Όπου από έναν άνθρωπο που όχι μόνο ήταν εκεί, δίπλα,
αλλά ήξερε και τους ανθρώπους οι οποίοι το κάνανε και ήξερε και τους περισσότερους από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Mm-hmm. Παιδιά, πάρα πολύ απλά, δεν υπήρχε κανένα απολύτως σχέδιο. Τίποτα. Ήταν ουσιαστικά τρεις άνθρωποι που ανοίξαν την πόρτα, γιατί η πόρτα καταραμένη ήταν εκεί, διαολεμένη η πόρτα ήταν εκεί και άνοιγε. Ναι. Γιατί αυτή ήταν η ιστορία. Τρεις που ήταν στη φάση τους, απλώς ανοίξαν την πόρτα. Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο που πάμε να μπούμε ντου, ή ήταν πολλοί που είχαν ντου και σπρώξαν και να μπούμε. Τίποτα. Τρεις ανοίξαν την πόρτα που ήταν έτσι και μετά μουρλάθηκαν και άλλοι και μπήκαν μέσα. Ναι. Θέλω να σου πω. Όταν είσαι ψηλιασμένος όμως με τα περσινά, πλέον φέτος τα πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχουν πόρτες που να ανοίγουν. Αλήθεια, ναι. Έτσι, δεν υπάρχουν διάδρομοι να περάσει ο άλλος και να βγει. Θέλω να πω, το περιχαρακώνεις και το προστατεύεις όλο το πράγμα. Οπωσδήποτε, από την άλλη, το ΠΑΟΚ είσαι, εμπεριέχει και τον τρόπο να τα κάνουμε μούτι όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπο. Αλλά και να χάσει και να πας στους τρεις είναι άλλο πράγμα το να φας ένα μηδενισμό και αφαίρεσαι βαθμό και ξαφνικά να βρεθείς από κάτω. Καταστροφή. Να πω ότι καταστροφή. Και να χάσει, πας στους τρεις και πάλι σε μπροστά. Νομίζω ότι ξέρεις, φέτος δεν θα υπάρξει τέτοιο πράγμα. Μακάρι αυτό για να το ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν και να το κλείσουμε, να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι. Ναι. Yes, please. Δεν έχουμε δει ένα ωραίο ντέρμπι φέτος, ενώ σε επίπεδο. Ξεχνάω κάτι. Έχουμε δει ένα ωραίο ντέρμπι. Όχι, μα γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό το λέω. Το θέλουμε. Συγγνώμη. Εντάξει, και μιλώντας για ομορφιά, πρέπει να το αναφέρουμε. Ας κάνουμε έτσι μια τιμητική αναφορά. Νομίζω το αξίζει. Σήμερα ο Μέγας Τζιοβάνι κλείνει τα 47. Βεβαίως. Έτσι, και στο Τζιοβάνι, νομίζω όλοι όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, οφείλουν μια καλή κουβέντα. Mm-hmm. Και έχουν μια καλή κουβέντα να πούνε, διότι ο Τζιοβάνι, αυτός ο παλιός ποδοσφαιριστής, αν μου επιτρέψεις, όχι παλιός με την έννοια βετεράνος, mm-hmm, αλλά αυτός ο ποδοσφαιριστής μιας άλλης λογικής, της παλαιότερης βράζει. Δηλαδή, ο Τζιοβάνι έμοιαζε περισσότερο με τους, θα κόλλαγε περισσότερο στην Εθνική Βραζιλία του 70 παρά στην Εθνική Βραζιλία, ας πούμε, το 98 που ήταν, ναι, στο Μουντιάλ. Ήταν τέτοιος τύπος. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη ευκολία όταν ο πιο συναρπαστικός, αργός ποδοσφαιριστής που έχουμε δει στα ελληνικά γήπεδα. Συγγνώμη. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Ναι, βεβαίως μπορούμε, ναι. Εντάξει, τι να λέμε. Τι να λέμε, ρε Τζιοβάνι. Κι ήρθες ρε Θεούλη. Ήρθες, ρε Θεούλη, στα 27 σου εδώ. Πώς είχε γίνει η ιστορία? Εντάξει, το θυμάμαι, πως για να είναι καλό Φανχάλ. Ναι. Να είναι καλά το παιδί, δηλαδή. Να είναι καλά το παλικάρι. Ευχαριστήσουμε πολύ τον Λουίς Φανχάλ για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και που τόσο πολύ τον ξενέρωσε και μπορέσαμε και τον απολαύσαμε εδώ πέρα 6 χρόνια. Και τα καλά του χρόνια, στα 27. Στα 27, Τζιοβάνι. Υπέροχος. Και ίσως τον απολαμβάναμε λίγο παραπάνω αν εκεί ο Λάζαρος ο Σέμος δεν είχε δείξει περιβάλλοντα ζήλο σε εκείνο το μαρκάρισμα. Αλήθεια. Αλήθεια. Εντάξει. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, και νομίζω ότι ο Τζιοβάνι. Να ξέρω τι μου σημαίνει σήμερα, συγγνώμη. Έχει πρώτη φορά. Ναι. Ο Τζιοβάνι τελικά τι ήταν? Ήταν 9.5, ήταν δεκάρι. Ήταν δεύτερος επιθετικός. Δεν ήταν. Σέντερφορ δεν ήταν, σίγουρα. Ήταν λίγο απ' όλα. Ήταν τελικά τίποτα, λίγο απ' όλα. Γιατί... ούτε δεκάρι ήταν ακριβώς, ούτε νιάρι ήταν, ούτε δεύτερος επιθετικός. Μάλλον δεύτερος επιθετικός ήταν. Δηλαδή αυτό που είχε που έλεγε ο Φανχάλ τότε, ότι το περιβόλι δεν ξέρω ποια θέση παίζει. Νομίζω ο Φανχάλ το είχε πει τότε. Ναι, και ο λόγος που δεν έπιασε στην Παρσελόνα είναι ακριβώς γιατί δεν ξέρω τι θέση είναι. Και δεν ήταν ο Φανχάλ που τα βλέπε τα πράγματα έτσι. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν απήχε και πολύ την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν έχει ξεκάθαρα πράγματα στο κεφάλι σου για το που πρέπει να παίζει ένα παίχτη, για τον Τζιοβάνι δεν μπορούσε να έχει ξεκάθαρα για να πει θα σε βάλω εκεί. Καταρχάς δεν έμεινε εκεί που τον έβαζε. Ναι. Πήγαινε όπου γούσταρε. Και καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Στο ποδόσφαιρο εκείνη τη εποχή έκανε πολύ καλά. Ναι. Στο ποδόσφαιρο το σημερινό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει εύκολα. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Αλλά ήταν όμως, δηλαδή, είναι από τους ποδοσφαιριστές που τα προσωνύμια τους ταιριάζομαι. Το είπανε μόνο, ήταν μάγος, δηλαδή έκανε μαγικά πράγματα με την μπάλα. Όσο και τον Τζάρτο τον έχουν πει μάγος, σωστό και αυτό, δηλαδή, από άλλη οπτική γωνία. Μας πάρα πολύ έπαιρνε. Αυτά τα πράγματα που κάνουν μερικοί ποδοσφαιριστές, τα κάνουν σαν να θέλουν να σου αφήσουν όλο το χρόνο να τα απολαύσει, να τα δεις. Αυτό που παίρνουν την μπάλα με το πόδι και είναι σαν να την κουβαλάνε τριπλάνοντας τον άλλον. Το έκανε, ας πούμε, ο Ρωμάριο.
συχνά πέρα στην πόλη. Ήθελε να περάσει έναν αντίπαλο, το έκανε έτσι. Έκανε το πάρσιμο που λέμε τη μπάλα. Το έκανε ξανά, το έκανε αργά, δεν το έκανε. Ήθε, σαν επιδημιολογία, δες το τώρα. Το καλά, κάνω δεν τόσο. Το κάνει και γρήγορα, γιατί ήταν και αργός. Ναι, αλλά σου λέω, ναι. Δες το όλο, δες το πόσο ωραία θα το κάνω. Και δεν μου την πάρει κανένα. Δηλαδή, επειδή δεν μπορώ να σε περάσω το σπριντ, ναι. Θα σε περάσω 6 φορές μέχρι να φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, στο σπριντ πα. Ναι. Δεν μπορώ, αλλά να, εδώ, εμένα να σε περάσω. Έλα, ξανά, με πρόλαβε, έλα, ξανά. Έλα, μου πάρει την μπάλα. Ήρθε, ξανά, έλα. Ξανά, ήρθε, ξανά, έλα. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και μέσα στη μικρή, στο μικρό έτσι folklore της ελληνικής ποδοσφαιρικής λαογραφίας, πρέπει να πούμε ότι και ο Ζιωβάνη με τον Άγγελο Αναστασιάδη μας έχουν χαρίσει μια σπάνια στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Μετά την κολάρα εκείνη στο παιχνίδι με τον Ηράκλη, στο Ολυμπιακό Στάδιο νομίζω ήταν, αν θυμάμαι καλά, που τον συνεχάρει. Και είναι ένα πράγμα πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή στα ξένα γήπεδα και εκεί ψηλό σπάνιο είναι, αλλά σε εμάς ήταν σχεδόν αδιανόητο. Αυτό που συνέβη. Μας το έχει αφήσει αυτό. Μας έχει αφήσει και τον επικό τηλεθεατή. Μήπως είχαν κόντρα, γιατί έβαλε τον Τζοβάνι μέσα. Θέλω να πω, έχει μείνει και αυτό. Έχει βάλει, γιατί έβαλε τον Τζοβάνι μέσα. Εννοείται. Ναι. Έχει μείνει φυσικά το. Θα τον ξεφτυλίσει, το ξεφτύλισε. Έτσι, του Χελάκη με τη Γαλατά εκεί με τον Μοντραγόν. Έχει μείνει χαλούμπα του Ζάχοβιτς, αν μου επιτρέψει εμένα. Τεράστια χαλούμπα. Ναι. Πολύ χαλούμπα όμως. Είναι αλήθεια. Είναι κρίμα, θέλω να πω εγώ. Είναι γιατί και ο Ζάχοβιτς παιχτάρα ήταν, αλλά δεν μπόρεσε. Δεν την πάλεψε ερχόμενος εδώ και βλέποντας ότι είναι νούμερο 2. Ναι. Ξύνησε πάρα πολύ, αλλά ξύνησε. Θυμόμαστε όλοι τον Τάσο Μητρόπουλο να σβερκώνει τον Ζάχοβιτς όταν έβγαινε έξω και έβριζε ό,τι υπήρχε άβριστο. Μα ξέρει τι έγινε, φίλε. Ήρθε ο φέραν τον Τζιοβάνι και τον Ζάχοβιτς. Ναι. Και φέραν προπονητή τον Μπιγκόν. Μα δεν γίνεται. Ναι. Μα δεν γίνεται με τον Μπιγκόρα. Αυτό το φέρνει να προπονεί. Και νομίζω φέραν πρώτο τον Ζάχοβιτς. Ήρθε ο άλλος Κονιόρδος, σου λέει: εδώ είμαστε. Αυτά, μια χαρά. Λίγες μέρες διαφορά. Ναι. Για του θυμάμαι εξώφυλλο στο Active μαζί. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που έρχεται ο άλλος και λέει: ωραία, εδώ είμαστε. Δικά και πιο ακριβή μεταγραφή ο Ζάχοβιτς. Ναι. Από τις δύο. Νομίζω ναι. Είναι πιο ακριβή από τις δύο. Ναι. Σου λέει εδώ είμαστε, τα κλειδιά σε μένα, κάμερα σε μένα. Κάτσε όπου σκάει ο Τζιοβάνι. Και ο κόσμος που βλέπει Τζιοβάνι παλαβώνει. Δηλαδή ξεχνάει ότι ήρθε σχεδόν. Ξεχάσαμε ότι ήρθε ο Ζάχοβιτς. Που ήταν τεράστιο όνομα της εποχής ο Ζάχοβιτς. Πλάκα κάνεις. Πεκτάρα μεγάλη ο Ζάχοβιτς. Μα και στον Ολυμπιακό σου πεκτάρα ήταν. Απλώς έπαιξε λίγο. Δεν την πάλεψε. Και πήγε στη Βαλένθια, δεν έχασε πολλά χρήματα ο Ολυμπιακός από την. Γιατί τον πούλησε σχετικά σύντομα. Και πήγε στη Βαλένθια, ναι, μεγάλη παικτάρα, δεν το συζητάμε. Ξέρω, και όσοι ήταν εκεί πέρα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, το θέμα σε ένα από τα δύο ας πούμε, πιο συγγνωστικά παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει. Το Ολυμπιακός Ρεάλ, εκείνο το 3-3, ας πούμε, που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι Τζιοβάνι και Ζάχοβιτς σε ένα Ολυμπιακό στάδιο να μην πέφτει, ας πούμε, καρφίτσα. Ήτανε μαγευτικά, ρε παιδί μου. Ήταν μαγευτικά, μαγευτικό παιχνίδι. Πραγματικά. Του λέει ένα φίλο, παιδιά, τι να μου πείτε, έχω δει επιθετικό δίδυμο Τζιοβάνι Καραμαλή και στον Εθνικό. Ποιο άργια ποτέ, David Lynch. Εντάξει. Είσαι ένα βήμα πιο μπροστά. Ναι. Είναι η αλήθεια. Είσαι ένα βήμα πιο μπροστά. Εντάξει, υπέροχο Τζιοβάνι, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Υπέροχο Τζιοβάνι για όλα. Πολύχρονος. Και πολύχρονη και Κατερίνα Στεφανίδη που είχε γενέθλια σήμερα επίσης. Α, ναι. Κλείνει τα 29. Λέω γιατί είναι μια σπουδαία αθλήτρια. Σπουδαία, πραγματικά σπουδαία αθλήτρια. Βέβαια. Βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν, στα εξωτερικά τώρα, ναι, για να περπατήσουμε λίγο. Και άσχημα της ημέρας, να πω ότι βρέθηκε το αεροπλάνο. Ναι. Έτσι. Το ξέρετε, αλλά ότι υπάρχει και εικόνα. Υπάρχει μια εικόνα η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Όπου φαίνεται η άτρακτος. Ναι. Δεν είναι σπασμένη, δηλαδή έπεσε σχεδόν ένα κομμάτι. Το οποίο το προξενεί λίγο εντύπωση, πρέπει να σου πω. Ναι. Δηλαδή, σε μένα που αυτό, έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ, εγώ τέτοια και ξέρω, μου δείχνει ότι για να είναι σχεδόν ένα κομμάτι άτρακτο, σημαίνει ότι δεν έσκασε με τα όσα στο νερό. Ναι. Γιατί αν έσκαγε με τα όσα στο νερό, θα ψάχναμε κομματάκια των 50 εκατοστών, ας πούμε. Που σημαίνει ότι πέταγε χαμηλά, ότι προσπάθησε να το προσαλασώσει, ποιος ξέρει. Δεν ξέρω τώρα, θα τα μάθουμε αυτά, θα τα βρούμε από την έρευνα. Το θέμα το βρήκα τώρα, το βρήκα στην περιοχή που ψάχνανε, όντως εκείνη την περιοχή που είχαν ορίσει των 4 ναυτικών μιλίων. Ενημερώθηκαν οι οικογένειες.
Ο ένας από τους δύο είναι μέσα στην τρίμια, το ένα σώμα είναι μέσα στην τρίμια, είναι κλωσμένο, δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Και το σχέδιο πέρασαν δύο εβδομάδες σχεδόν. Ναι. Έτσι. Και τώρα τέλος πάντων θα αρχίσουν διαδικασίες, φαντάζομαι, ανάσυρσης και όλα τα υπόλοιπα, και να βρουν το σώμα του Δόλια. Από την άλλη, σώμα μέσα σημαίνει ότι δεν προλάβει να γίνει. Τέλος πάντων, ποιος ξέρει, άτρεμα να στα αφήσουμε, θα τα βρουν τώρα εκεί οι εμπειρογνώμονες, γιατί θα έχουμε ιστορία γι' αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ναι, πήγε 11 η ώρα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Fight Club δεύτερη ώρα, West Ham Liverpool στο 52ο λεπτό. Παραμένει το 1-1, ήταν και offside το goal της Liverpool. Πολύ offside, ναι. Δεν το είδα. Ομολογώ. Αλλά ήταν, οκ. Okay. Πολύ, πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Η Dortmund έχει βάλει στο μαγαζί της, στο e-shop της, περούκα Βίτσελ, θέλω να σε ενημερώσω, αν θες, μόλις με 9.85. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία, μια χαρά. Ενώ περούκα, αφάνα Βίτσελ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, παίρνεις ναι. Αφάνα Βίτσελ και... Λέγοντας για αφάνες και περούκες, διόλου πρωτότυπο φέτος, θα χορτάσουμε Κάζα Ντεμπαπέ, όπως καταλαβαίνεις, στο καρναβάλι, έτσι. Ναι. Ήδη βλέπω κάτι αυτά, κάτι Κάζα Ντεπατρέλ, κάτι αυτά, το οποίο παρουσιάζεται περίπου ως τι καταπληκτική ιδέα που ήταν αυτή. Νομίζω οι μισοί που θα ντυθούν φέτος θα ντυθούν αυτό το πράγμα, έτσι. Καλά να περάσετε. Πότε είναι το υποκριά? Δεν είναι, ξέρω πότε πέθει. Μέσα αυτό το μήνα δεν είναι, νομίζω. Τώρα τέλος του μήνα, τέλος Φεβρουαρίου. Αρχές Μάρτη. Κάτι τέτοιο, ναι. Εντάξει, και εσύ που έχεις και τις επαφές τώρα εκεί πέρα και τα λοιπά, έτσι, πότε είναι, δεν ζει η πόλη στο ρυθμό. Η πόλη ζει, ο Τάκης ζει εδώ. Καταλάβεις τι γίνεται. Α, είναι τώρα, έχουμε αρχίσει και ράβουμε. Καιρό ράβουμε τώρα. Ραβόμαστε εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα. Τώρα κάνουμε τελευταίες πινελιές. Δεν αφήνουμε τελευταία στιγμή. Δεν είναι και πολλά τώρα, δεν είναι. Έγινε διαγωνισμό για τη Βασίλισσα. Μάλιστα. Ποια Βασίλισσα? Του Καραβάλιου. Πώς, τι, έτσι. Στην Πάτρα γίνεται αυτό. Πού να γίνει, φίλε. Στο Ρίο. Και στο Ρίο. Συγγνώμη, στην Πάτρα βγάζουν Βασίλισσα του Καραβαλιού. Χαμός γίνεται, χαμούλης γίνεται. Τι. Όπου τι είναι η πιο ωραία ντυμένη γκόμα, α πούμε, είναι μια κοπέλα, είναι Βασίλισσα του Καραβαλιού. Και πώς τη βρίσκουν αφού δεν έχουν δει, τους έχουμε δει πώς θα. Είχαμε φάει στο 32. Τα γκρουπ έχουν δηλωθεί, ρε. Δεν είναι ότι θα κάνουμε τελευταία. Πάμε, γεια σας, ήρθαμε κι εμείς. Τα γκρουπ, τα άρματα αυτά. Και έγινε περατζάδα, έγινε ρεπεράζ, ας πούμε. Φαντάζομαι, τη Βασίλισσα. Φαντάζομαι, ναι. Ρωτάω. Φαντάζομαι, ο Τάκης θα μας πει. Κάστινγκ, λέει ο Τάκης. Έγινε κάστινγκ. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Yeah. Συγγνώμη, δεν ήξερα. δεν είναι το φόρτε μου, πρέπει να πω. Το καρναβάλι είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Περάσαν οι εποχές, Γιάννη μου, περάσαν. Δεν ήμουν ποτέ. Είναι αλήθεια. Και με έτυχε, δεν ξέρω τώρα, αυτό ένας ψυχολόγος θα μου το εξηγούσε. Ποιο? Όταν ήμουν μικρός όμως, ναι. Τώρα, δηλαδή, ξέρω, 5, 6, κάπου εκεί. Σε μια φάση που θυμόμαι ήταν καρναβαλική, γιατί θυμάμαι ότι ήμουν αντιμένος, ήμουν με ένα... έτσι γειτονόπουλο, ναι. Εκεί πέρα στο σπίτι του στη Χαλκίδα. Τι ήσουν αντιμένος, θυμάσαι? Ήμουν αντιμένος, ναι, Σούπερμαν. Σούπερμαν, ναι. Το θυμάμαι. Και αυτός ήταν αντιμένος καουμπόις. Ωραίο, είπα, με την Μπέρτα, με το κολάν, με το βρακί πάνω από το κολάν ήσουν. Ναι. Αλλά με παπούτσι αθλητικό. Χωρίς παπούτσι, ήμασταν μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, εντάξει. Και παίζαμε. Και θυμάμαι το δέντρο σε κάποια φάση κάπως έκανα μια ατσαλοσύνη, τέλος πάντων. Και εσύ στο καλσόν. Όχι, κάπως έπεσε αυτός, κάπως έπεσε εγώ πάνω, τέλος πάντων. Αυτός τι ήτανε? Καουμπόις. Γειτονόπουλο. Όχι, καουμπόις ήταν. Ήταν καουμπόις, ναι. Ωραία, ωραία. Τέλος πάντων, και έπεσε το παιδί, χτύπησε με το κεφάλι κάτω και έσφασε ένα τα μπροστινά του δόντια. Και δεν ξέρω, μήπως και αυτό. Ένας ψυχολόγος ήταν. Δεν γούσταρε τι αποκρίσεις. Μετά σου λέγανε τα ξύλα εκεί στην πλάκα, με ξενερώσαν από ένα σημείο εκεί πέρα. Δηλαδή πήγαινε, το χαβαρέσει κάποια φάση. Μια αποκρέα, α πούμε, είχα φάει δηλαδή, ξύλο τώρα. Δηλαδή. Ναι. Και λέω, εντάξει, φίλε, τι το κάναμε, α πούμε, εντάξει. Ναι, όχι, δεν είναι αστείο τώρα τα ξύλα με τα χαλίκια μέσα και τα. Μιλάμε τώρα.
Με διάστηση πας. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν ήταν πλάκα. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα τόσο ξύλο. Υπήρχε μια δόση που μιλάμε για συμμορίες τώρα, οι οποίες δέρνανε. Ναι. Δεν ήταν πλάκα. Δεν ήταν γαβάλες. Δεν ήταν κομφετή και τέτοια. Μιλάμε για ξυλίκι. Δεν έχω καταλάβει και ποιοι ήταν αντίον ποιον. Δηλαδή λες και κουμπαράκι. Όλοι εναντίον όλων. Ναι, δεν υπήρχε κάποιο μεταξικό θέμα εκεί. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για. Λοιπόν, 13ο το καρναβάλι φέτος. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τους λιλιπούτιους καρναβαλιστές που μας ενημέρωσαν. Ναι, βέβαια, σε κάθε περίπτωση. Παπακώστα Βασίλισσα. Ποια είναι η Παπακώστα, Κατερίνα Παπακώστα? Όχι. Ελπίζω όχι. Ναι. Ελπίζω όχι. Ναι. Ευχαριστώ, παιδιά, που προσκλήσω ή δεν θα έρθω στο καρναβάλι. Εμένα που θα έρχομαι δεν μου στείλατε κανένα πρόσκληση. Σε εσένα λένε μόνο. Εντάξει. Ναι. Επειδή είσαι ξινός, γι' αυτό. Δεν μου αρέσει. Όχι, σεβαστό. Ούτε εγώ τρελαίνομαι για την όλη φάση. Δεν μου αρέσει η φάση. Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο δεν μπορώ να τα βλέπω και τώρα. Τώρα και με παιδί πια ακόμη πιο πολύ. Ναι. Παλιά δεν πήγαινα και στα μαγαζιά σου. Μετά βλέπα μόνο, ξέρω εγώ, από ίντερνετ, άμα το συζήταγα με κάποιον. Τώρα να μπήκα σε κάτι μαγαζιά σου και είδα κάτι στολές. Και λέω τώρα σοβαρά, τώρα τα πουλάνε αυτά. Τι είδους? Κάτι στολές, κάτι μπάτσος, κάτι ξέρω εγώ. Κάτι στολές. Χιδέες, ρε παιδί μου. Είναι χιδέες όλοι του μπάτσου. Ε. Γιατί είναι χιδέα αυτά. Ναι. Τη μπατσίνα. Να. Ας πούμε. Σεξ μπατσίνα, α πούμε. Ναι, τέτοια. Ναι. Τέτοια πράγματα. Και τώρα τι σου αρνείται. Δηλαδή, κάποιο γονιό το παίρνει αυτό για το κοριτσάκι του. Ναι. Τώρα είναι παιδί. Τέλο πάντων, εντάξει. Οκ. Ό,τι γουστάρω καθένα. Βάση περιπτώσει, εμένα δεν μου πολύ κάνει. Τέλο πάντων, α φύγουμε από αυτή τη μικρή καρναβαλική παρένθεση. Και ας πάμε σε κάτι που είναι πιο του πεδίου μας, αν θέλετε. Διότι, όπως είπαμε, καλά εμείς μια αρχή κάναμε. Εσείς όμως στο θέμα μενού, το έχετε δώσει και έχει καταλάβει, πρέπει να πω. Άοκνοι εργάτες του πεδίου, όλοι σας. Ψάχνετε, βρίσκετε, μοιράζεστε. Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως γι' αυτό, γιατί μας έχετε στείλει μερικά πραγματικά εξαιρετικά πράγματα, τα οποία αξίζει να διαβαστούν, τα οποία αξίζει να εξυψωθούν, αν θέλετε, μέσω του ραδιοφωνικού διάβλου αυτού. Λοιπόν, ένα εκ των οποίων είναι το Love Hot and Spicy San Valentine Menu, Κώστα, γιατί μπροστά μας το έχουμε, έτσι. Το οποίο, και επειδή θα είναι και μέρα που δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αγαπούλες. Τι μέρα πέφτει? Πέφτει, είναι η μέρα που έχει ο παίζει Ολυμπιακός με Δυναμό Κιέβου. Α, μάλιστα. Λοιπόν, παίζει νωρίς όμως ο Ολυμπιακός. Παίζει νωρίς, ναι. Αλλά τι είναι, 10 τελειώνει. Ναι. Δεν νομίζω να είμαστε για πολλές αγαπούλες μετά. Ναι. Θα δούμε κιόλας. Λοιπόν. Αλλά επειδή είναι μενού αγιοβαλεντινιάτικο, νομίζω αξίζει τον κόπο να του ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, μιλάμε για μενού των 65 ευρώ το άτομο. Ναι. Εντάξει, ξεκινάω με την τιμή. Αυτό το μενού που θα σας διαβάσω, μόλις 65 ευρώ το άτομο, συν 30. Οπα. Συν 30 ευρώ αν θες για κρασάκι. Ναι. Αν θες για κρασάκι, δηλαδή πάει 95, δηλαδή είναι 100 στάρικο. Ναι. Λίγα λόγια. Ναι. Εντάξει, είμαστε okay. Θα ακούσω και θα κρίνω. Έχεις Google? Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε, welcome drink. Ωραία. Κοκτέιλ. Κανονικά, ωραία αυτά, κοκτέιλάκι, χαλαρή διάθεση. Τρέντι φατσούλες και λοιπά. Ανοιχτή καρδιά, τρέντι φατσούλες, φιλιά στον αέρα. Ναι, ναι. Αυτά τι κάνεις, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, ναι να τα πούμε, δεν θα τα πούμε ποτέ κτλ. Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε με ορεκτικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, φύγαμε. Στρίδια, ναι, με μόλε αμυγδάλου. Στρίδια με μόλε αμυγδάλου. Ναι. Περίμενε. Στρίδια με. Ας τα στρίδια. Όχι. Έχει σημασία. Ναι, βέβαια. Έχει σημασία. Δεν είναι σκέτο μόλε αμυγδάλου. Με τα στρίδια πρέπει να. Λοιπόν, εικόνες για στρίδια με μόλε. Σάλτσα στριδιών. Δεν βρίσκω κάτι σχετικό. Κάτσε να πάμε στο μόλε αμυγδάλου σκέτο. Δεν βγάζει κάτι. Λοιπόν, μόλε αμυγδάλου. Δεν βρίσκω κάτι. Τι είναι, δεν βρίσκω. Κουφέτα λέει εδώ. Κουφέτα πιτσιλωτά μπλε αμυγδάλου. Αυτά είναι. Τι είναι στο μόλε, είναι κουφέτα. Και το λέμε μόλε και δεν το λέμε κουφέτα. Τι είναι στο μόλε, γιατί είναι κουφέτα. Δεν είναι γάμος, ξέρω εγώ, γι' αυτό. Θα είναι μαλακό.
Ναι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Το αμύγδαλο του Σάου μπορεί να πει ότι είναι σαν κουφετάκι από μόνο του. Γιατί λοιπόν δεν λες στρίδια με αμύγδαλα. Κάτι άλλο πρέπει να το μόλε. Δεν μπορεί να κουφέτει το αμύγδαλο. Είναι σε προφανώς, ναι, σε σχήμα και. Sounds κουφέτου, τι να σου πω. Ναι. Και γιατί αυτό μπορεί να πάει με τα στρίδια. Για να πάμε σε μια πιο ουσιαστική ερώτηση. Ναι. Okay, δηλαδή, παιδί μου, ποιο σκέφτηκε, πες κάθε σε μια κουζίνα. Τι είπες, παιδιά, τι έχουμε, και είπε κάποιος, έχουμε κάτι στρίδια, ρε, από αυτό. Εσύ τι έχεις, το, τι έχουμε, κάτι αμύγδαλα έχουμε. Για φέρτα εδώ, τα βάλουμε μαζί, να δούμε τι θα κάνουν. Ναι. Πώς κολλήσανε τα στρίδια με τα αμύγδαλα, τα στρίδια που τα δεις αυτό, πώς κολλάνε με τα αμύγδαλα. Δηλαδή, απαντήστε μου κάποιος, αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό. Δεν βρίσκεις. Είμαστε βλάχοι και δεν νιώθουμε. Okay. Έτσι κολλάνε. Okay. Τι θες τώρα εσύ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, στρίδια με μόλα αμυγδάλου. Ναι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Ναι. Δυνατά, ναι, αυτά, ναι, τσιμπήσαμε. Ναι. Συνεχίζουμε με ορεκτικάκι. Ναι. Ταρτάρ τόνου. Ωραία. Με τεντσούγιου και χαβιάρι, Κώστα. Τεντσούγιου, Κώστα. Τεντσούγιου. Ταρτάρ είναι ομός, εντάξει, είναι ομός τόνος ουσιαστικά. Λοιπόν. Αρνείται να ανοίξει το Google. Αρνείται. Λοιπόν, με το που το γράψε τεντσούγιου. Είναι ντυπάκι το τεντσουρού. Ναι, αλλά με. Είναι ντυπάκι. Ναι. Είναι ντυπάκι, είναι σάλτσα. Είναι σάλτσα. Σέσα με τεντσούγιου, βλέπω εδώ. Ναι. Εγώ βλέπω είναι τζαπανές, λέει τεμπούρα ντυπ. Αυτό. Σάλτσα τεντσούγιου και τριμμένο τζίντζερ. Ναι, βλέπω εδώ. Κάτι που σερβίρεται, ναι. Okay. Okay. Δηλαδή τρώμε ομό τόνο. Ναι. Ποτέ. Εκτός αν είμαστε ο γέρος, με τη, ο γέρος και η θάλασσα, ναι. Είμαστε ο γέρος και είμαστε εκεί στη θάλασσα. Τρώμε ομό. Ναι, είμαστε ο γέρος και είμαστε στη θάλασσα, μέσα στη θάλασσα. Καμιά δεκαπενταριά μέρες, ναι, μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και είμαστε που τρώμε σούσι γιατί δεν πάθαμε κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Σωστό. Εκεί είναι. Τετσούγιου, ναι. Τρώ ταρτάρ τόνου. Ταρτάρ. Αν έχει και τεντσούγιου, είσαι τυχερό. Μια χαρά, μερακλή. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν. Και χαβιάρι, ωραία. Άρα τι κάνουμε, έχουμε παίξει πολύ θαλασσινό εδώ πέρα. Ναι, έχουμε παίξει θαλασσινό τώρα. Έχουμε πάει πρώτη επίσκεψη τουαλέτα. Σωστό. Περίμενε όμως, μη βιαστείς να φύγεις από εκεί. Θα κάνω πηγενέλα δρομολόγια, καταλαβαίνεις. Γιατί έχουμε τρίτο πια, έρχεται το τρίτο πια. Ναι, ναι. Λοιπόν, που είναι στο ίδιο στυλ. Είναι δίπλα με στυλ θαλασσινό. Ναι, ναι, ακριβώς. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχουμε, Κώστα, φίλες και φίλοι, ναι. Τεμπούρα μαλακού καβουριού. Α, το αγαπημένο. Μαλακού καβουριού, έτσι. Ναι. Πώς να ψάξει τεμπούρα, βάλε μαλακού καβουριού του σκληρού, γιατί είναι άλλη. Τεμπούρα είδος Ιαπωνέζικου φαγητού. Πρόκειται για λαχανικά ή θαλασσινά, τηγανισμένα σε μεγάλη ποσότητα λαδιού και πολύ ψηλή θερμοκρασία. Αυτή είναι τεμπούρα. Ωραία. Λέξε. Λαχανικά λοιπόν με καβούρι. Με μαλακό καβούρι. Ναι. Okay. Πώς διαφέρει το μαλακό καβούρι από το σκληρό, δηλαδή πες μου τώρα. Πώς διαφέρει, τι είναι το ψήσιμο. Δηλαδή το ψήνεις παραπάνω το άλλο και μαλακώνει. Το ψήνεις σε χαμηλή. Ας πούμε, και όποιο αντέξει, ξέρω εγώ. Τα ψήνεις σε χαμηλή φωτιά πολύ περισσότερη ώρα, φαντάζομαι, και γίνεται μαλακό ωραίο. Okay. Λοιπόν, με μαρμελάδα τσίλι. Α, υπέροχη. Ε? Βάζω στο ψωμί μου κάθε πρωί βούτυρο και μαρμελάδα τσίλι κάθε πρωί. Ναι. Και, Κώστα, ναι, ναι. Και μαγιονέζα με σκάλ. Α, τρελανέ μας. Τρελανέ, δηλαδή σκέψου το τώρα όλο αυτό, έτσι, να σου σκάσει. Και να σου σκάσει μετά τα στρίδια για το ταρτάρ, έτσι. Εντάξει, οι γευστικοί κάλικες αυτή τη στιγμή έχουν ανατιναχτεί, έτσι. Πόπο ρε, δηλαδή σκάει το καβούρι με τα λαχανικά, ναι. Με τα αυτά, με μαρμελάδα τσίλι από πάνω. Άκου τι φτιάξαν τώρα οι άρχοντες. Ναι. Το μεσκάλε το μεταξύ, αν μιλάμε για το ίδιο πράγμα, είναι κάτι που θυμίζει τεκίλα στη γεύση. Ναι. Ναι. Αν λέμε το ίδιο πράγμα. Άρα, okay. Άρα μέθησα απόψε το καβούρι μου. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά δηλαδή. Δυναμίτης, ναι, ναι. Το πιάτο. Ναι, ναι, το πιάτο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε. Λοιπόν, μετά την πανδεσία. Έμπαινα. Ναι, έμπαινα. Μετά έμπαινα. Προφανώς, ναι, έμπαινα. Προφανώς. Λοιπόν, αμυγδαλόπαστα είναι το μόλι αμυγδαλού. Καλά, εντάξει. Okay. Ναι. Okay. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε φάει τα θαλασσινά μας, είμαστε ωραίοι, έχουμε γίνει, έχουμε πάει δύο φορές τουαλέτα. Καλά μέχρι εδώ. Τα ταρτάρμα, όλα και τα λοιπά, ναι, ναι, έχουν φύγει κάτι κουφετάκια, ενώ ναι. Μετά, ναι, που... Αλλά είμαστε ωραίοι, είμαστε άδειοι, είμαστε ωρεξάτοι και πάμε για να σκάσουνε
Τα δύο κυρίως. Ναι. Γιατί έχουμε δύο κυρίως τώρα. Ναι. Με ένα κατοστάρικο τώρα. 65, μην παραπληροφορήσεις. 65 συν 30. Το κρασί είναι 65 συν 30. 30 μπορεί να είναι μετά η πλήση στομάχου. Θέλω να πω. Μόνο. Μπορεί να είναι ειδική τιμή μέσα στο μενού. Μπορεί. Μπορεί. Ναι. Λοιπόν, έχουμε. Ναι. Κώστα, φουάγκρα έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Με μανιτάρι χρυσή τρομπέτα. Γιατί γελάτε, δηλαδή, γελάτε. Μανιτάρι χρυσή τρομπέτα. Ναι. Είναι ένα μανιτάρι, προφανώς θα είναι. Το φέρνει ο Κατσαρός. Προφανώς θα είναι. Θα είναι εκεί, το Κατσαρός παίζει σαξόφωνο, να σέβεστε. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα, δηλαδή. Κάτι άλλο, ο Μάιλς Ντέιβις. Εντάξει. Λοιπόν. Το οποίο θα είναι, φαντάζομαι, κίτρινο και θα μοιάζει με κάποιο τρόπο με τρομπέτα. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άλλο τρόπο που ένα μανιτάρι λέγεται μανιτάρι χρυσή τρομπέτα. Αποξηραμένα μανιτάρια, άνω κάτω λέει χρυσή τρομπέτα, αποξηραμένα μανιτάρια. Ναι, τι. Είναι είδος μανιταριών. Τι πάει να πει αυτό. Λέει, ας πούμε, στο Παντοπολείο Τάδε θα βρει το μανιτάρι χρυσή τρομπέτα. Σε αποξηραμένη μορφή. Πλούσιες πρωτεΐνες και μεταλλικά. Α, είναι ένα ειδικό, καλό μανιτάρι, ναι, φαντάζομαι. Οκ, ναι, 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 ναι. Okay, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχω πει το μισό πιάτο μέχρι εδώ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Φουάγκρα, λοιπόν, με μανιτάρι χρυσή τρομπέτα. Mm-hmm. Χάνει μίσο. Πώς? Χάνει μίσο. Χάνει μίσο. Ναι, αυτή είναι η ελληνική περιγραφή, πάντα Κώστα, έτσι. Ναι. Γιατί υπάρχει και αγγλική από κάτω. Ναι. Και στην ελληνική περιγραφή είναι χάνει μίσο. Είναι δηλαδή αμετάφραστο. Ναι. Οκ, okay, ναι. Και καπνιστό βούτυρο, εντάξει. Ναι. Τι είναι το χάνει μίσο. Αρνούμε να γκουγκλάρω. Γιατί. Πώς το γράφει. Μίσο, M-I-S-O. Χάνει όπως το μέλι. Ναι, ρε. Χάνει μίσο. Ναι. Χάνει μίσο. Ναι. Τι είναι, σάλτσα είναι. Σάλτσα είναι, σοβαρά τώρα. Ναι. Σάλτσα είναι. Μίσο χάνει dressing recipe. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ναι. Μάλιστα. Ψάρωσα. Okay. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο βαρύ κυρίως. Ωραία. Το πρώτο ήταν το πιο ανάλαφρο, ας πούμε. Ναι, 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 ναι. Και πάμε τώρα στο βαρύ κυρίως. Ναι. Λοιπόν. Φιλέτο sirloin. Ναι. Για δύο. Ναι. Με σάλτσα εσπρέσο. Mm-hmm. Πατάτες και μαύρη τρούφα. Ναι. Καμία γνωστή λέξη εδώ. Περίπου. Εντάξει. Φιλέτο σιρλό για δύο, καφεδάκι. Mm-hmm. Μαζί. Mm-hmm. Πατάτες, μαύρη τρούφα. Βασικά, νομίζω με αυτό το πιάτο γίνεσαι. Έχεις φάει τα προηγούμενα όμως. Δηλαδή, το στομάχι σου εκείνη τη στιγμή έχει παράπονα. Δηλαδή σου μιλάει το στομάχι σου. Λέει δεν είναι καλά τα πράγματα. Οκ, okay, έρχεται μετά αυτό με το εσπρέσο του, με την τρούφα του και αυτά. Πέφτει από πάνω, δεν ξέρω. Το καβούρι μέσα παραπονιέται που βρίσκεται. Καταλαβαίνετε, το ταρτάρ μέσα. Έχει αρχίσει το ταρτάρ, ξέρεις, έχει αρχίσει και σηκώνει το ταρτάρ και σε βαράει μπουνιές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα χάνει μίσο και τα τέτοια μέσα έχουν αρχίσει και παίζουν drums. Και μεσκάλ. Ναι, τα μανιτάρια χρυσή τρομπέτα έχουν αρχίσει και πεανίζουν πένθυμα. Το τεντσούγιο. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, ναι. Κάποιος φέρνει τριαντάφυλλα και φράουλες, φαντάζομαι. Κολόχαρτο να φέρουν. Ναι. Τα καλά τα τριαντάφυλλα. Τριαντάφυλλα για την κυρία. Ναι. Καλά όλα αυτά. Φαντάζομαι, φράουλες. Κάνα ζέβα να φέρουν. Ναι. Χρήσιμο θα ήταν. Ναι. Λοιπόν. Και καπαχωτά. Ναι. Έχουμε λευκή βελούδινη ναμελά καμελιού. Mm-hmm. Τα ξέρουμε και μάθαμε. Έτσι. Ξύσμα λεμονιού, πεκάν και μαύρο τζίντζερ. Μάλιστα. Οκ, okay, ευκολάκι αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω τίποτα. Μετά δηλαδή τα θαλασσινά, τα καβούρια, τα ταρτάρ, τα φιλέτα και τις τρούφες, σου σκάει αυτό. Ναι, ναι, έρχεται και κάθεται μετά. Ναι. Σε γυρίζει μετά. Mm-hmm. Σε γυρίζει. Σε γυρίζει για να σε γλυκάνει. Και στα καπάκια σερβίρεται μετάξι και φρούτο του πάθους. Το φρούτο πάθους. Λέγοντας μετάξι, τι ακριβώς εννοούμε. Τι σημαίνει μετάξι και φρούτο του πάθους. Φρούτο του πάθους, οκ. Είναι ένα φρούτο, μάλιστα, ωραία. Το passion φρούτο. Είναι αυτό που λένε, μήπως τα μεταχωριστά βρακιά θέλουν και επιδέξεις κόλλους, μήπως είναι εδώ, γυρίζουν πάλι στην κουβέντα την προηγούμενη που έχει να κάνει με την τουαλέτα. Μήπως σου λένε διακριτικά στοιχεία του λογαριασμού. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι το μετάξι είναι κάτι που τρώγεται. Τι να σου πω. Νομίζω το μετάξι τρώγεται. Τρώγεται. Το μετάξι τρώγεται. Άμα πεινά πολύ. Δηλαδή ο γέρος που είναι εκεί και
ψαρεύει, ας πούμε, και τρώει, μετά αρχίζει να τρώει τα ρούχα του, ας πούμε, αν έχει, ξέρω ότι μπορεί να έχει κάτι πιτζάμες, ας πούμε, ταξιδεύει στη στρώη. Όχι αυτό το μετάξι. Ναι. Ναι. Οκ. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω, σε αντίθεση με προηγούμενα μενού τα οποία έχουμε αναφέρει στην καλή αυτή εκπομπή, θα δυσκολευόμουν να δώσω τα 65 ευρώ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Έχει και red velvet macarons στο τέλος. Macarons, συγγνώμη. Α. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Αλλά 65 και 65, 130 γιατί είναι για δύο. Θα πας μόνος. Είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Δεν θα πας τώρα μπακούρι. Όχι, προφανώς. Να δώσω τώρα 130 χωρίς κρασί. Ή 200 με κρασί. Δύσκολα. Καλά, εντάξει, εσύ τα εκεί. Αν αυγείς, παιδί μου, να τα δώσεις άμα είναι, να τα δώσεις άμα είναι κάτι που θα σε τρελάνει. Μα τα το βασικό είναι ότι υποτίθεται ότι κάνεις εκείνη τη μέρα ένα τέτοιο ραντεβού. Έχει και κέρασμα, υποτίθεται μετά. Με αυτά εδώ. Ναι. Βλέπω ότι δυσκολεύει λίγο η δουλίτσα. Δηλαδή, άμα έχεις αρχίσει τώρα με τα ψαρικά το ένα πίσω από τ' άλλο, στρίδια, καβούρια, ταρτάρ τόνου, ας πούμε, κτλ. Για σκάσεις και το φιλέτο μετά. Ναι. Να βελάζει μέσα στο μάχη σου αυτό. Το πιθανότερο είναι να έχουμε, πώς το λένε, νούμερο 2 σε φαμίζωνα μετά. Και όχι οι πεάνες. Ναι. Όπως το κόβω. Καλά, οι πεάνες θα είναι από το μανιτάρι και στη τρομπέτα. Θέλω να πω, θα υπάρχει το soundtrack. Το soundtrack υπάρχει. Δεν είναι, δηλαδή είναι μουσικοχορευτικό το θέαμα, δεν είναι τώρα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Είναι ένα πρώτο. Αγιοβαλεντινικό μενού. Θέλω να πιστεύω, παιδιά, ακόμα 4 του μηνού έχουμε. Έτσι, έχουμε 10 μέρες μπροστά. Πιστεύω ότι θα βρούμε και καλύτερα. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε και καλύτερα μενού. Ψάχνετε, εντάξει, κοιτάμε. Αν πέσει κάτι στο δρόμο, μασοκέλα, εσείς είστε τρομερά λαγωνικά ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε και ένα καλύτερο μενού να διαβάσουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, West Ham Liverpool 1-1 στο 73. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 11:30. Αυτό σημαίνει δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φάκτορ τελευταίο ημίωρο. West Ham Liverpool παραμένει το 1-1. Είμαστε στο 8-20 λεπτό. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς. Λέει ένας φίλος, λέει, έχω θέμα. Ναι. Κάθετος ερώτηση. Βγαίνω με Νέτο που το θεωρώ πολύ εξυπνό και άνετο άτομο. Ερωτικά δεν το ευχαριστήκαμε πολύ. Είναι αδυνατούλα, άσχημα δάχτυλα ποδιών. Πώς συνεχίζω? Θέλω επαφή γιατί την πάω σαν άτομο, αλλά πώς να της πω ότι δεν μπορώ ερωτικά? Εκείνη θέλει σχέση. Πώς περιγράφεται να κάποιος δεν του βγαίνει ερωτικά, αλλά θέλει επαφή? Δεν είναι ακριβώς friend zone, γιατί όπως έχουμε πει, το Μπαρμπόνι και ο Γαρχαρίας δεν είναι φίλοι. Είναι friend zone όμως. Θες επαφή, αλλά δεν θες να είστε μαζί. Εκείνη θέλει να είστε μαζί. Πώς μπορεί να γίνει λοιπόν αυτό? Δεν μπορεί. Να μένετε φίλοι? Δεν γίνεται. Επίσης, sorry, δεν είναι επιχείρημα το ασχημούλι κατάχτυλα από δύο. Τώρα λες δύο, ας πούμε, πράγματα για έναν άνθρωπο. Ρε παιδί μου, το ο καθένας αυτό που το ξενερώνει. Τι να σου πω τώρα. Αν το ξενερώνει. Λοιπόν, ευκαιρία για τη Liverpool, πρόλαβα να δω εδώ, αλλά δεν είχε happy end. Λοιπόν. Είστε τυχεροί που δεν ακούει κανένα σεφ να μας βάλει στη θέση σας. Να σας βάλει στη θέση σας. Στο θρόνο μας βάλουν, στη θέση μας ήσυχοι. Ακούει, μας βάλουν και στη θέση μας. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Σούσι μπανάνα μπρόκολο σβήνω με κοκακόλα. Μίμη στο μήλο έφαγε, δεν το έδωσε στη Λόλα. Ή θέλει μερέντα έναν κουβά του Ζουέλα ή Φρατζόλα. Λέω κουρμπέλι ντάνς. Για όλα αυτά που λέγαμε στο πρώτο ημέρο, διαβάσω έτσι. Θέλω ένα μήνυμα. Λέει, το baseball είναι παιχνίδι κατοχής εδάφους και όχι επίτευξης τέρματος. Είναι ριζικά διαφορετική η φιλοσοφία. Είναι θέμα ψυχοσύνθεσης. Χάιντα καουμπόιδες να φτάσουμε ειρηνικό. Διαδώστε. Ναι. Ιωάννη, αυτόν τον ήχο ρουφάω τα στρίδια. Μπορείς να τον ξανακάνεις? Μην μιλάει όμως ο ψηλός για να τον ηχογραφήσω. Μινάς, Παγκράτη, 2-10 σύνολο. Δεν μπορώ, γιατί τον έχει κάνει ο Κώστας. Αυτόν τον έχουμε τα στρίδια παλιότερα, πολύ καλύτερα από μένα. Οπότε δεν είναι. Κάνε. Ο Μινάς τώρα μελώνει. Ναι, τώρα, έτσι τώρα, δηλαδή έτσι. Έτσι είναι. Στριδάκι. Οκ.
Και με τι όνομα μηνάς, ρε, θα είναι και τίμιος παντού. Εννοείται. Α, και λέγοντας τη λέξη τίμιος, θέλω να χαιρετήσω την τηλεοπτική διαφήμιση, η οποία καταλήγει με το σλόγγαν ναι. Τίμιο, έτσι, της Anytime. Είναι ωραίο κάτι το οποίο το λέμε μεταξύ μας να γίνεται κάποια στιγμή, να το βλέπεις να γίνεται ναι. Σλόγγαν. Είναι η διαφήμιση που τρακάρουν οι τρεις και λέει ο καθένας ότι μπορεί να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του, ξέρω εγώ, άλλο για 30 μέρες, άλλο για αυτό, άλλο το πήρε μέρα, άλλο το πήρε νύχτα. Α, τελειώνει ως τίμιο. Ναι. Και είναι τίμιο να κάνεις διαφήμιση που τελειώνει με το τίμιο. Άρα, μπράβο στην Anytime. Τίμια. Μια ερώτηση. Γιατί παίζει ποδόσφαιρο Λαλάνα? Αυτό. Επιτέλους ποδοσφαιρική εκπομπή είστε. Ρε σειρά, πριν τραυματιστεί, πριν τους σοβαρούς τραυματισμούς, μια χαρά ήταν ο Λαλάνα. Δεν ήταν κακός. Δεν λες και με κοιτάζεις με βλέμμα αθλημένου κουταβιού. Κοιτάζω γιατί βλέπω παράλληλα και από πάνω στην τηλεόραση που είναι ακόμα 1-1. Αλλά πριν χτυπήσει, καλό ήταν ο Λαλάνα. Δεν ήταν ποτέ superstar, καλό ήταν και για το rotation. Πια δυστυχώς το παιδί δεν. Δηλαδή αυτά που κάνει τώρα ο Σακίρη, που κάνει ωραία πράγματα και ο Σακίρη, τα ψηλό έκανε ο Λαλάνα. Ναι, οκ. Okay. Αυτό με τον γκολ που δυσκολεύονται να βρουν, με τον γκολφ, που δυσκολεύονται να βρουν την τρύπα. Το έχει γράψει έτσι. Ο Στέφανος λέει. Αυτό με τον γκολφ λοιπόν που δυσκολεύονται να βρουν την τρύπα μου έχει τύχει όταν σπούδαζα στα Γιάννενα μετά από 7 καραφάκια τσίπουρο. Ναι. Παίζατε γκολφ στα Γιάννενα. Ήσουν ο Tiger Woods των Ιωαννίνων. Όπως λέει ένας φίλος, οι 8 στους 10 στα βελάκια, αν παρατηρήσετε, έχουν δει πρώτος ένα τεράστιο πλαστικό ποτήρι με μπύρα και συνήθως έχουν προηγηθεί 2-3 τέτοια ποτήρια. Ναι. Ναι. Όντως. Όντως. Λοιπόν. Μωρό μου, έτοιμες οι χρυσές τρομπέτες σου. Ω, να σου χανιμίσω. Σκοράρει πάλι ο Μανές και θα στραβοπατήσω. Ή μαύρη τρομπέτα του Παβιό σολάρει από πίσω. Λέω Φερνάντο, τι είναι αυτόρες. Εντάξει, διαβάζω αυτό το μήνυμα. Δεν το δέχομαι, μου φαίνεται πάρα πολύ φτηνό. Πρέπει να πω. Λέει ένας φίλος, οι Αμερικανοί επίσης απεχθάνονται στο τίποτα την ισοπαλία. Κράζουν το ποδόσφαιρο λέγοντας για το Champions League το εξής. Βλέπετε με τελικό που δεν κερδίζει κανένας. Π.χ. 0-0-1-1 και κάποιος προκρίνεται. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ, πολύ ανόητο επιχείρημα αυτό να το λένε. Λέει ένας φίλος, βάζω τηλεόραση και πέφτω επάνω Survivor. Ψέμα να το βλέπω από την αρχή. Έχω μια μεγάλη απορία. Εμείς γιατί έχουμε στην ομάδα ένα τύπο με τσεμπέρι καθαρίστριας? Γιατί είναι διδάκτορ βιολογίας και ράπερ. Μπράβο. Ξεκάλυψα. Αυτοί που είναι διδάκτορες, δεν θυμάμαι τι είναι ακριβώς, και ράπερ, έχουν στο κεφάλι ένα τσεμπέρι. Βεβαίως. Πόσο τιμά θεία μου, λέει ο Σεμπά και ταπεινά, που ξεκίνησε να παίζει bridge επειδή της είπαν ότι αν έχει μεγάλη απομνημονευτική ικανότητα θα καθυστερήσει το Αλτσχάιμερ. Πολύ καλά. Οτιδήποτε κάνουν για να απασχολούν το μυαλό, είτε είναι σταυρόλεξα, είτε είναι bridge, είτε οτιδήποτε άλλο, καλό κάνει. Γενικά. Μεγάλη απορία από το Σεμπά και ταπεινά. Στα Ιαπωνέζικα κινούμενα σχέδια που τα πληκτρολόγια έχουν πανομοιότυπα φωτιζόμενα πλήκτρα, πώς ξέρουν ποιο να πατήσουν? Τυφλό σύστημα, ξέρω εγώ. Καλό. Καλό, όχι, καλό, καλό, καλό. Βαϊμάκ με σκάλ μας χόρτασε και το φαΐ σου φάτο. Χρυσή τρομπέτα με έστειλε στα τόιλετς για βιμπράτο. Για τον Αλμέιδα τα Super Bowl με δίπιτα γεμάτο. Λέω Κράφς Καραμάγκα. Όσο το καταλάβετε αυτό θα σας αρέσει, πιστεύω. Το μήνα του έχει στείλει Ντένι Παρκουρά. Στην εξεταστική λέει μου πέφτει η ερώτηση για το οικονομικό τρίλεμα του Ντάνι Ρόντρικ. Δεν το ξέρουμε, αλλά όσοι το ξέρετε, οκ. Okay. Με τι μάλλον που το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν 20 ευρώ που περιμένουν στοϊκά στοϊκά. Ως τρίλεμα, ναι. Ναι. Δεύτερη σειρά αγωνιστική που ο Βαϊμάκης βλέπει την ώρα της εκπομπής στη Λίβερπουλ και στραβοπατάει ούστ κατσικανιάρι. Εγώ ή ο Μανέ που σκοράρει? Γιατί πάντα μετά θες εμένα τις ευθύνες? Με τιμά που μπήκε φίλος μου στρατό σήμερα και χθες το βράδυ του έστειλα τη θεματική σας με το στρατό, λέει η Κορέα κοιμωμένη. Oh. Εντάξει, χαβαλέ ήταν, δεν την έστειλε για να ψυχοπλακωθεί τώρα, εντάξει. Σας δεν προλάβει για να το σκεφτεί και πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια. Ο Μπλατ να κάνει κίνηση ματ με τον Μπριγιάντε. Μαρίνος τραγική φιγούρα του Θερβάντε. Ή όγνιες με Καρλέουσα στο φιόρο του Λεβάντε. Λέει ο γλυκοτσούτσουνος. Και λίγο πιο πάνω ο τρίλημα και τιμωρία.
μύστης τρανός του NFL είναι ο Χονδροθύμιος. Βράνιε Σέλα Original και ας είσαι. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι όμως σωστό. Δεν είναι καλό. Sorry. Sorry. Χθες έτρωγα ελαιόσπορους. Είχα φάει ένα κουβά. Κάποια στιγμή πέφτει στα άπειρα τσόφλια ένα που δεν είχε ανοιχτεί. Τιμά τον εθισμό μου που το έψαχνα ώρα μέσα στα τσόφλια. Ήταν ο ψυχαναγκασμός σου περισσότερο, ναι, και λιγότερο ο εθισμός σου. Ναι. Αυτό το έχω πάθει, το έχω πάθει πολλές φορές με φυστή και γίνης. Ναι, δηλαδή το ηλιόσπορο ή το, ναι, μπασατέμπο δεν θα τον αναζητήσω τα τσόφλια. Το φυστή και γίνης όμως. Ναι. Α, πρέπει το φίλεις τον εαυτό σου. Γίνης, βέβαια. Ο Γιώλης Φαρίλαχτε λέει ότι κατά το μία εποχή στο τσιμέντο, το βιβλίο που λέγαμε του Νίκο Γιαννίδη, φαντάζομαι ήδη τον Τάσο τον επιστήμονα να εκδίδει σε καμιά δεκαπενταριά χρόνια το μία εποχή στη ρακέτα και να κλαίμε όλοι. Ωραιότατα. Αποδομημένη σπανακόπιτα με φύλλο από αλεύρι κάκτου, σέσκουλα, blue cheese γαϊδούρας και καμένα κάσιους. Αλλά αν ο κότος ήταν πιάτο σε γαλλικό εστιατόριο, εσάς ήταν πιάτα στο IKEA. Για σένα που ρωτά σε αγώνα βόλεϊ Β' Εθνικής, παίξατε δύο αγώνες ερή Σάββατο και Κυριακή. Αν ισχύει ότι δεν μπορεί να γίνει μάτσα αν δεν περάσει 48 ώρες, αυτό με την Ομοσπονδία πρέπει να το δείτε. Κανονικά δεν γνωρίζουμε, ας πούμε, για ποδόσφαιρο μπάσκετ ότι δεν μπορεί να γίνουν σε νωρίτερα από 48 ώρες. No. Αλλά αυτό είναι και θέμα Ομοσπονδίας. Μην σας λέμε δηλαδή βλακίες. Γιατί θέλετε πώς θα κινηθείτε. Με μεγάλο τρίλημα από έμπειρο της Βενετίας και θέλω να με προσέξεις. Ποια από τις τρεις περούκες θα αγοράζατε? Αφάνα Παγώνη Βαγκαλόπουλου, Χετικό Στέφανου Πολύζου ή Καραφλοκοτσιδάκη Πινιώτη? Παγώνη Βαγκαλόπουλου εγώ. Εγώ Στέφανο Πολύζου θα αγοράζα. Χετικό. Εντάξει. Μεγάλο χετικό. Είναι γιατί ήταν. Συγγνώμη, κάσκα. Ναι. Του Στέφανο Πολύζου, δεν ήταν μαλλί. Ναι. Εσύ που έχεις ερώτηση, μεγάλο θέμα για ανάλυση και μόλις συνειδητοποιήσω ότι δεν σε αφήνει στο live να στείλεις μόνο 200 χαρακτήρες, mail παιδιά. Ναι. Mail. Ράμα για 05 για hoot.gr. Μεγάλη αλήθεια, δεν τρώω ποτέ πασατέμπο, όμως όταν τρώει διπλανός μου στο γήπεδο, λυσάω να μου δώσει μια χούφτα. Ναι. Κάποιος λέει ο Μακαρίτης, ο Μάρ Σαρίφ ήταν μέγας πρωταθλητής στο Bridge, έγραφε και άρθρα, ναι, σε πολλές εφημερίδες για το άθλημα. Okay. Πείτε στον άλλο να έρθει η Αυστρία. Ποιον? Στο αυτό με το βόλεϊ. Έχω 4 παιχνίδια του Σαββατοκύριακο, λέει. Παίζουμε. Οκ. Okay. Ναι. Πολλά μηνύματα για μόλε, για στρίδια, για αυτό, για ομοτόνο. Οκ. Okay. Στο έκα. Βάλε σουβλάκι δίπιτο με σπάταλο το μόλε. Είμαι στο Football Patriots, στο τένις με τον Όλε. Ή καλούμπα μόλις ο Παβιό, κάρχια φωνάζει Όλε. Πόσο με τιμά που ενώ όλοι στην οικογένεια λένε τη λέξη Βόλτα συλλαβιστά μπροστά στο σκυλί, εγώ με το που θα μπω στο σπίτι λέω Βόλτα, μόνο και μόνο για να σηκωθεί τρέχοντας από τον καναπέ. Λοιπόν, στο μαλακό γαβούρι που μας στείλανε πριν, σου πω, 6-7 άνθρωποι, μπορεί και παραπάνω. Ναι. Το λένε μαλακό γαβούρο γιατί τρώγεται και το κέλυφος. Το μαλακό το τρώσουμε το τσόφλι. Σαν τη μικρή γαρίδα που τρώσει και το τσόφλι από πάνω, ναι, ας πούμε. Ναι. Ναι. Γιατρέ του έρωτα, όποτε λες γεια σας, τον έτομο αναστατώνεται και μετά με χρησιμοποιεί ως τον πυροσβεστήρα της για να σβήσει φλόγα της. Σε ευχαριστώ. Ναι. Για να καταλάβετε πόσο άμπαλοι είστε, λέει κάποιος, έχω φάει φέτα σαγανάκι με μαρμελάδα τσίλι στην ταβέρνα της κόρης του Μιχάλη στη Δονούσα. Είμαστε. Μάλιστα. Χρήστος Πολύζος ήταν ο παίχτης που ανέφερες πριν. Εγώ τι είπα? Κάτι άλλο. Δεν τον στείλει ο τρίλημα Χρήστος. Ναι, οκ. Ναι. Okay. Ξέρουμε για ποιον μιλάμε. Ναι. Αφήνεις μια σίγουρη δουλειά που δεν σου αρέσει για να κυνηγήσεις μια που σε γεμίζει πολύ περισσότερο και ας μην έχεις τις ίδιες απολαύες? Ναι. Είμαι 29. Ναι. Ειδικά επειδή είσαι 29. Ναι. Γιατί, ναι, αν ήσουν 49, ναι, και έχεις υποχρεώσεις συγκεκριμένες, θα σου έλεγα άστο. Γιατί μπορεί να μην βγαίνουν τα λεφτά. 29 οπωσδήποτε. Ναι, οπωσδήποτε. Μεγάλη αλήθεια. Πάντα σε οικογενειακές μαζόξεις θα υπάρξει εκείνος που θα πιάσει την μπριζόλα με το χέρι και θα αναφωνήσει με φωνή 4: εγώ είμαι από χωριό και βάζω χέρι να.
Λέω, Ζουέλα μου, ναι, στο γκότζο σου. Αυτό με το 48ωρο που πρέπει να μεσολαβεί ισχύει και στο σεξ, γιατί νομίζω μου το εφαρμόζει το νέτο μου. Ρωτάω εσένα ψηλέ, μιας και είσαι αντίστοιχη ομοσπονδία. Λέω, Τζον Τρακτερό, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Άκτορ κατασκευαστική, διαχρονικός πρωταθλητής Ελλάδας στο bridge. Σε φερληθείτε. Αλλά, αν ο Κόντος ήταν γκολ του Μανέ, αισθάνθανε μαθηματικός βέβαιη σοφάριση, λέει ο Στόικα. Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια. Όλοι έχουμε μείνει νηστικοί μια μέρα που ανακαλύψαμε ότι πήραμε από το σούπερ μάρκετ τα μακαρόνια ολικής άλεσης και όχι τα κανονικά μας. Όχι. Δεν συνέβη αυτό. Όχι, δεν πήραμε ποτέ κατά λάθος ή όχι, τα φάγαμε μια χαρά τα ολικής άλεσης. Όχι, δεν τα πήραμε. Bon, μεγάλη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ, αν δεν ήταν offside ο Όριγκη εδώ πέρα, ο οποίος βγήκε απέναντι φάτσα με τον οδοφύλακα. Κάτσε να το δω μια στιγμή. Γιατί έχουμε και το προηγούμενο offside στο πρώτο γκολ και. Για να δούμε. Offside είναι και εδώ. Μάλιστα. Εντάξει. Λίγο ησυχία παρακαλώ με το παραγγείτες έξω που ακούω σπάγαθο. Περνάει ο ήχος μέσα. Λοιπόν, τελείωσε για να αγκαφιλιούνται, αγκαλιάζονται. Ναι. Λοιπόν, 1-1 η Λίβερπουλ. Το τρίλημα από Καβίλη Άιντολ. Παβιό Ζουέλα απόγονη του Πίτερ του Ρουφάη. Στου Ντάνουτ Λούπου το Σερβάν, το Σίμπα Σόνια Κάι. Ή πάρε για Κρίστιμας Τζόρτζογλου για Πάσχα Σαντικάι. Μεγάλο τρίλημα από Καβίλη Άιντολ, λέω εγώ. Έχω αράξει το κρεβάτι με μισάνοιχτη ρόμπα και σκέφτομαι το βαϊμάκι με μουστάκι να ρουφάει αφροδισιακά θαλασσινά. Μάκης, Καλυθέα, 1,70 και 80 κιλά, επειδή δεν έχασα από τις γιορτές. Είσαι και μπαμπάτσικος. Καλώς λέω ότι ο γήπας της κουζίνας Έκτορας Μποτρίνη έχει βγάλει ολάκερο βιβλίο με αγιοβαλεντινιώτικες συνταγές με τίτλο «Κουτσίνα αμόρε μίο» που ακούγεται σαν διαταγή, αλλά κάτι θα ξέρει ο Λατίνος εραστής. Μάλιστα. Ο Μεσαίος Λεμπόφσκι προτείνει λέξη για το φαϊτκλαμπικό λεξικό, η οποία θα περιγράφει το ψύχος όταν καταδιόμαστε σε παγωμένη θάλασσα. Και λέγεται κουστόκριο. Ωραιότατα. Είναι για σε φερλικό λεξικό, ναι, ναι, φαντάζομαι, ναι, ναι, περισσότερο. Ναι, ναι. Λέει Κώστα, πήρες είδηση τι έγινε στον αγώνα κορασίδων με λυσιακό σαέγγιζη με κλειδώματα στα αποδυτήρια της ομάδας σας? Όχι, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη αλήθεια, Αντρέα, ότι όταν προσπαθούμε να σκεφτούμε τρίλημα, προσπαθείτε να σκεφτείτε τρίλημα, χαμηλώνετε το ραδιόφωνο γιατί με τις παπαριές μας σας χαλάει ο ερμός. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Πλαγιοδάνειο Βασίλη Τζαλακός δεν πρέπει να μπει στο προηγούμενο τρίλημα. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ, λείπει. Έλειπε. Ναι. Ότι έλειπε, έλειπε. Ο Χαράσκο Αίδη δασκόμενος λέει το μίσο είναι ελληνικής προέλευσης υπερτροφή και προέρχεται από το μίσου μίσο που έλεγαν όσοι το δοκίμαζαν. Κάποιος λέει έχω πάρει gluten free μακαρόνι κατά λάθος, το έφαγα καλύτερα να είμαι νηστικός. Άλλος λέει ακριβώς από πάνω, παιδιά τα ολικής άλες είναι πιο νόστιμα από τα κανονικά, ειδικά το κρυθαράκι, το εννοώ, δοκιμάστε. Στίβ Νάσγκουρ λέει το εξής. Είμαι ο μόνος που διαβάζοντας τις δηλώσεις του Βράνιες ότι η Καρλέουσα είναι σαν νεκρή αγελάδα στο κρεβάτι πίστεψε προς στιγμήν ότι όντως ο Βράνιες έχει πάει με νεκρή αγελάδα και ξέρει αυτός και ξέρει. Ναι, ο μόνος σε εμάς. Εγώ δεν τις διάβασα πίσω αυτές τις δηλώσεις. Πού έγιναν? Έγιναν και αυτές τις δηλώσεις. Να σου πω κάτι όμως, έγινε τόσο νιανιά το πράγμα που δεν έχει πλάκα πια. Ναι, δεν έχει. Δηλαδή εντάξει. Όχι ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, okay, δεν είχε πλάκα από την αρχή ούτως ή άλλως, έτσι, γιατί είναι παντρεμένοι, τέλος πάντων παιδιά, αυτά δεν είναι ωραία. Αλλά όσο πηγαίνει αυτό το πράγμα όλο και παραπέρα, είναι πολύ ξεφτύλα ρε εσύ. Να. Και νομίζω ότι είναι πια πολύ ξεφτύλα με ευθύνη του Βράνιες, που θα έπρεπε ως άντρας της ιστορίας, και ενώ εκείνη έχει πάει από την αρχή να υποβαθμίσει λίγο την ιστορία και να την κουκουλώσει, να την κλείσει, βγαίνει συνέχεια και την τροφοδοτεί με καινούργιες πιπεράτες λεπτομέρειες. Εντάξει, ναι. Okay. Μεγάλη αλήθεια από τον Μάρκο Λιβάνια. Θα βάλεις 20 διαφορετικά υλικά σε κρέπα, θα σε πάει πριονοκορδέλα, αλλά πάντα θα κατηγορείς ένα από αυτά ότι φταίει. Ναι. Τα ολικής άλεσης είναι full σε φυτικές ίνες, οπότε σε βοηθάνε στα εταιρικά προβλήματα. Διαδώστε γιατί στουμπόσαμε.
Αυτοί που σας χαμηλώνουν για να σκεφτούν τρίλημα είναι οι ίδιοι που χαμηλώνουν το ράδιο στο αμάξι για να βρουν την οδό που ψάχνουν. Λέει ο Πιτίνο και μεθό. Ψηλές σήμερα έφαγα πρώτη φορά μακαρόνια χωρίς γλουτένη. Συμπαθητική εμπειρία, όχι πολύ νόστιμα, αλλά δεν σε φουσκώνουν καθόλου. Μπορείς να τρως πολύ και να είσαι καλά, λέει ο Οδυσσέας από Βόλο. Τι καλό κάνουν λοιπόν, το, αν φας τρία μακαρόνια δεν σε φουσκώνουν. Ενώ μετά να τρως φουσκώνεις, λες ωραία, εδώ είμαστε. Μια χαρά. Να μπει στο τρίλημα, λέει και το, με αυτό το μαλλί σας μαμάω του Λάζαρου ως περούκα. Είμαι Αγγλία και είμαι 35. Μου αρέσουν 40 με 45 που τη βρίσκω πολύ μαζί τους, αλλά μου αρέσει να πηγαίνω με πολύ, με πολύ σεξι γυναίκες ενώ οι σύζυγοι τους κοιτάνε. Είμαι ανομαλός. Είσαι Μερακλής. Ναι. Καμπόης χώθηκε Καλέλ, μετά μετράει δόντια. Πού τσάρος είναι ο Καρπόφ σε μάτ Ναπολεόντια ή πίσω το χαμπρός παβιό νιός λύση Σολομόντια. Λέει ο Στραλιβάνιος. Και φυσικά λέει κάνουν καλό στα εταιρικά προβλήματα τα μακαρόνια ολικής αφού τα έχουμε χεσμένα. Να διαβαστεί βρίζω, λέει ο Τζον Τρακτέρι. Ο Κράβος Καραμαγκά λέει το εξής. Είμαι 23 ετών. Ναι. Δεν θα πω αγόρι ή κορίτσι, γιατί δεν πιστεύω στην εκγενετή σεξουαλική ταυτότητα. Σεξουαλικά αναγνωρίζω τον εαυτό μου ως πολεμικό ελικόπτερο. Από τότε που ήμουν μικρό αγόρι, νιώθα παγιδευμένο στο σώμα μου και το όνειρό μου ήταν να πετάω πάνω από το Αιγαίο σε ανταγωνιστικές αποστολές. Όλοι με λέγαν καθυστερημένο και μου έλεγαν πως ποτέ δεν θα μπορέσω να γίνω ελικόπτερο, αλλά τους αγνόησα. Με θεωρώ όμορφο. Τον ερχόμενο Νοέμβριο θα υποβληθώ σε πλαστική εγχείρηση ώστε να μου εμφυτευθούν έλικες, αυτόματα πολυβόρο του 30 χιλιοστών και πύραυλοι τύπου AMG 114 Hellfire. Έχω ήδη ζητήσει από συγγενείς και φίλους να με φωνάζουν απάτσι και να σέβονται το δικαίωμά μου να σκοτώνω σε ερνευτικές αποστολές του ΟΗΕ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Με τιμά που είχαμε καθηγητή με πλάγιο δάνειο και στην ώρα του καθόμουν. Λοιπόν, με τιμά που είχαμε καθηγητή με πλάγιο δάνειο και στην ώρα του καθόμουν πάντα στο παράθυρο και το άνοιγα για να σηκώνεται σούζα το μαλλί. Μάμα το κάνεις εικόνα, είναι τόσο ωραίο. Είναι τόσο ωραίο σαν εικόνα. Φαγόπυρο μπολονές θα μπορούσε να γίνει το αγαπημένο φαγητό του Σατράπεως. Τι? Γιατί κάνεις έτσι τώρα, για το μπολονές. Φαγόπυρο ή για τον κυμά? Τι πέρα πει φαγόπυρο μπολονές καταρχάς? Ότι σε γλεντάει ο κόσμος, ναι. Αυτό πάει να πει. Γιατί είσαι φαν του φαγόπυρου. Ναι, όχι. Το κάνε πουλί να δεις παβιό, είναι πιασμένο? Νομίζω πως όχι. Mm-hmm. Νομίζω πως όχι. Εσύ με αυτό που ρωτάς για το Sid Vicious και τα λοιπά, δεν το διαβάζουμε γιατί θα ξεσηκώσουμε debate αγανάκτηση και οργής και είναι αργά για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ελικόπτερο τρελό ιντερνετικό copy-paste. Συναγρατές, μη μας ξενερώνετε με τη ματζίδικα μηνύματα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά, τι έκανα. Τι μα το MasterChef που έχει σύγχρονους βραστήρες με ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας αλλά το χρησιμοποιούν μόνο για αυγά. Εντάξει. Τους έχουμε εκεί όμως. Ναι. Είναι σαν αυτό που έχει στο αυτοκίνητο, στον καράζο, ας πούμε, την Porsche του 65 και δεν τη βγάζει βόλτα. Την έχει εκεί όμως. Τη βάζει μπροστά. Πόσο τιμάει τη μάνα μου που χθες 3 Φεβρουαρίου μου έφερε βασιλόπιτα γιατί είμαι, λέει, στη μέση εξεταστικής και χρειάζομαι ζάχαρη. Έτσι. Έτσι. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Καταπληκτικά. Ο ντομί μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό Μαλτίνι. Μας έχει στείλει το εξής. Πέρασαν κιόλας 5 μήνες από τότε που η ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας έλυσε τις συνεργασίες με τον κότ της καρδιάς μας. Ανοίγοντας τον ασκό του Ιώργου για τα μηνύματα με κατάληξη S στις επόμενες εκπομπές. Από τότε μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο λογοπαίγνιο μπήκε στην καθημερινότητά μου, κάνοντας πολλές φορές τα νεύρα των φίλων μου αλλά και της γυναίκας μου κυρίως κουρέλια. Οπότε τάρχα, εγώ μου λέει τι καινούργια βλακία είναι πάλι αυτή. Πάλι από αυτούς που ακούω το βράδυ δεν ξεσήκωσα αυτή τη βλακία. Ήταν ορισμένες φράσεις που άκουγα στην αρχή. Έλα όμως που η επανάληψη είναι κολλητική και έτσι άρχισα να το συνηθίζει χωρίς να γκρινιάζει όπως παλιά. Μέχρι που έκανε την ανατροπή. Την περασμένη Παρασκευή που γυρίσαμε από έξοδό μας, τα ρούχα μου μύριζαν πάρα πολύ τσιγάρο.
Έτσι, απευθυνόμενο στη σύζυγο, τη έβαλε στο μαγαζί, ήταν σκέτο τεκέ, με την ίδια γυρίσκη να μου απαντάει: έφυγε ο Μπάμπη ο τενέ. Η χαρά που ένιωσα εκείνη την ώρα ήταν απερίγραπτη, την έσφιξα στην αγκαλιά μου με ένα αίσθημα δικαίωση, σκεπτόμενο ότι συμμετέδωσα με τα κόπο τη Σοφία μου. Δεν ξέρω αν θα το ξαναπεί, αλλά πλέον είναι μία από εμά. Μάστε. Κάποιο λέει: τα χειρότερα μακαρόνια που μπορεί να δοκιμάσετε είναι αυτά τα πολύχρωμα που έχουν στη ζύμη πατζάρια, καρότα, σπανάκια και άλλε αειδίε. Δεν θέλω. Όχι. Δεν θέλω. Όχι. Ναι. Τελειώσαμε δηλαδή. Κιόλας, ε. Μάστε, μάστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Κωνσταντίνα Πανούτσου και Τάκη Μπουλή. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.